Καλησπέρα. Σήμερα το σεμινάριο αφορά θέματα mobile web development, ανάπτυξη εφαρμογών για το web για κινητές συσκευές. Έχουμε την ευκαιρία την μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας ο Ανδρέας Κομικός. Τελειώνει το μεταπτυχιακό στο Stanford που αφορά επιστήμη υπολογιστών. Και είναι και στην ομάδα που έχει φτιάξει το LinkedIn, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στον κόσμο που αφορά επαγγελματικές επαφές. Ευχαριστώ, Γιάννη. Καλησπέρα. Με λένε Ανδρέα, όπως καταλάβατε. Τελείωσα τη σχολή εδώ το 2008. Διπλωματική έκανα στο κύριο Βενιέρη σε πρωτόκολλα για Voice over IP. Μετά δούλεψα για 1,5 χρόνο εδώ στην Ελλάδα, τότε που ήρθαν ακόμα δουλειές. Είδα από την καλή και από την ανάποδη την ανάπτυξη έργων λογισμικού στην Ελλάδα και αποφάσισα ότι έπρεπε να δω και κάτι άλλο. Οπότε έκανα αιτήσεις και πήγα στην Αμερική. Ευτυχώς από τις 10 μου απαντήσαν στις 2, θετικά στις 2 και πήγα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Εκεί έκανα μεταπτυχιακό στο Computer Science. Έκανα Human Computer Interaction, διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, είναι η ειδικότητά μου. Και εκτός από αυτό έκανα και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό, κάνω δηλαδή αυτή τη στιγμή το τελειώνω, είναι στο Management Science, όπου κάνω startups και οργάνωση επιχειρήσεων σε μικρό μεγέθος. Μέρος του Computer Interaction στο Stanford είναι ένα προσωπικό μέρος είναι πια το mobile κομμάτι. Οπότε όταν είδα ότι υπήρχε αυτό το σεμινάριο, θεώρησα ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία και είπα να το υποστηρίξω, δίνοντας μια ομιλία πάνω σε αυτά τα θέματα. Και μπαίνοντας στην ομιλία, ότι το να σχεδιάζουμε για το χώρο του κινητού τηλεφώνου δεν είναι μόνο σημαντικό από την άποψη ότι δεν μας δίνει μόνο σημαντικά ευρήματα ως προς το να σχεδιάσουμε μια εφαρμογή για ένα τηλέφωνο, αλλά μπορεί να μας δώσει και πάρα πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα site και για desktop εφαρμογές, για τους κανονικούς browser. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, μπορεί να πιστεύετε τον κύριο Eric Schmidt, που είναι ο CEO της Google και είπε σε ένα πρόσφατο συνέδριο ότι οι μηχανικοί της Google πρώτα ασχολούνται με mobile εφαρμογές, γιατί αυτό τους δίνει πολλές δυνατότητες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες πια στον χώρο των κινητών τηλεφώνων. Και από την άποψη ότι τα μηχανήματα, τα ίδια το hardware είναι πάρα πολύ δυνατό. Κάποτε ο πρώτος μου υπολογιστής, θυμάμαι, ήταν 400 MHz, πια το κινητό μου, το iPhone, έχει 1 GHz επεξεργαστή. Με πολύ περισσότερη RAM. Το δεύτερο είναι προφανώς ότι πια μπορείς να έχεις ένα πολύ ισχυρό υπολογιστικό σύστημα παντού μαζί σου και να το έχεις πάντα μαζί σου ανοιχτό. Και προφανώς με την μεγάλη άνοδο και του cloud computing, τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν ένα ιδανικό σύστημα που μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτή την πληθώρα των δεδομένων που υπάρχουν στο σύνολο. Οι τρεις άξονες που θα κινηθούμε σήμερα είναι γιατί επιλέγουμε να σχεδιάζουμε πρώτα για το mobile. Είναι επειδή υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χρήση του, καταρχήν, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Το δεύτερο είναι ότι επειδή υπάρχουν περιορισμοί εγγενείς από τη φύση της συσκευής, αυτό μας αναγκάζει να εστιάζουμε πολύ την εφαρμογή μας σε αυτά που πραγματικά έχουν σημασία. Και το τρίτο είναι ότι αυτές οι συσκευές πια έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, είτε αυτές είναι μια κάμερα, είτε μικρόφωνα, είτε αξελερόμετρα, τα οποία μπορούν να μας δίνουν ευκαιρίες να σχεδιάζουμε εφαρμογές που ξεφεύγουν από τα όρια του desktop και μπορούν να μας δίνουν περισσότερες δυνατότητες, είτε αυτές είναι στα κοινωνικά δίκτυα, με location services, είτε είναι σε παιχνίδια, όπου υπάρχουν πάρα πολλά πια που εκμεταλλεύονται τα αξελερόμετρα και πάει λέγοντας. Βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν σχεδιάζουμε για το χώρο του mobile είναι ότι
Τα κινητά τηλέφωνα από πολλούς κατασκευαστές πια είναι, δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο συγκεκριμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά μεγέθη και οι οθόνες έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και τα ίδια τα κινητά όμως έχουν πάρα πολύ διαφορετικές δυνατότητες. Είναι διαφορετικό να προσπαθείς να σχεδιάσεις μια εφαρμογή για έναν εργαστή ενός GHz και άλλο για έναν εργαστή 500 ή και λιγότερο MHz. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς λόγω αυτού του γεγονότος πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το πώς σχεδιάζουμε την εφαρμογή ώστε να εκμεταλλευόμαστε πλήρως από άποψη του performance, της απόδοσης της εφαρμογής. Είτε αυτό σημαίνει να μην χρησιμοποιούμε το δίκτυο πάρα πολύ γιατί η μπαταρία του τηλεφώνου έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα, είτε προφανώς να μην κάνουμε κάποιες βαριές διεργασίες που μπορεί να ο επεξεργαστής να μην μπορεί να τις αντέξει. Το τρίτο είναι ότι στα κινητά τηλέφωνα πια έχουμε τη δυνατότητα των touch interfaces των λεγόμενων και όλες αυτές οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε πάνω στην οθόνη αφής ανοίγουν νέους ορίζοντες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συσκευές και μπορούμε να παίζουμε με τις εφαρμογές. Ένα μεγάλο κομμάτι φυσικά είναι και τα location services, ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε. Και μάλιστα η Μαρίσα Μάγερ, που είναι VP of Product της Google, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Google είναι το Context Aware Computing, που σημαίνει το πώς εκμεταλλευόμαστε το χώρο, το χωροχρόνο στον οποίο κινείται ο χρήστης, για να του δίνουμε πληροφορίες ανάλογα, χωρίς αυτός να χρειάζεται να κάνει κάποια αναζήτηση συγκεκριμένα. Ξεκινώντας λοιπόν με το πρώτο κομμάτι που είναι η ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων, μέσα στα επόμενα χρόνια ξεκινήσαμε από τα features phones τα λεγόμενα. Όποιος έχει προσπαθήσει βέβαια να χρησιμοποιήσει το web σε ένα κινητό σε γι' αυτό ξέρει ότι το experience δεν είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά όταν ήρθε το iPhone, το πρώτο, είχαμε μια μεγάλη αλλαγή και αναπτύχθηκε μια ολόκληρη κατηγορία, τα λεγόμενα smartphones, όπου πια και η οθόνη και τα pixels που είχαμε πάνω στην οθόνη ήταν αρκετά ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε μια εμπειρία στο χρήστη η οποία να είναι αποδεκτή. Και γι' αυτό είδαμε και μεγάλη ανάπτυξη στη συγκεκριμένη κατηγορία, τόσο που τα feature phones, τα λεγόμενα, πια αρχίζουν να μειώνονται το ποσοστό στην αγορά και αναλυτές προβλέπουν ότι στα επόμενα χρόνια μέχρι και το 90% της αγοράς θα αποτελείται από smartphones. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το mobile web πια έχει αρχίσει να ξεπερνά το traffic, η κίνηση στο διαδίκτυο από τις κινητές συσκευές έχει αρχίσει να ξεπερνά τους παραδοσιακούς τρόπους με τους οποίους κάναμε access στο διαδίκτυο. Και μάλιστα οι πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων, όπως λέτε στο κάτω γράφημα, θα ξεπεράσουν μέσα στο 2011, αναμένεται να ξεπεράσουν αυτές των υπολογιστών των παραδοσιακών. Οπότε όλα αυτά είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι υπάρχει ένα μεγάλο shift στην αγορά από τα παραδοσιακά μέσα, από τους παραδοσιακούς υπολογιστές, τους mobile υπολογιστές. Είτε αυτοί είναι κινητά τηλέφωνα, είτε ταμπλέτες, είτε netbooks. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Αφρική και η Ινδία, πια μπαίνουν κατευθείαν στον χώρο του mobile, χωρίς να περάσουν από τους υπολογιστές πρώτα, και εξοικειώνονται περισσότερο με αυτόν τον τρόπο πρόσβασης στο ίντερνετ, με αποτέλεσμα και σε εκείνες τις χώρες να υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη. Το δεύτερο κομμάτι είναι το πώς εστιάζουμε, πώς οι περιορισμοί που υπάρχουν στον χώρο των κινητών συσκευών μας αναγκάζουν να εστιάσουμε τις εφαρμογές μας. Και ο βασικός περιορισμός φυσικά είναι το μέγεθος της οθόνης, το οποίο μας αναγκάζει από τη στιγμή που έχουμε λιγότερο χώρο στην οθόνη να δουλέψουμε, σημαίνει ότι αναγκαζόμαστε και εμείς ως σχεδιαστές να εστιάζουμε την εφαρμογή στις λειτουργίες αυτές που είναι απαραίτητες για το χρήστη. Γιατί προφανώς δεν μπορείς να δείχνεις τον χρήστη σε μια πολύ μικρή συσκευή πάρα πολλά δεδομένα, γιατί θα χαθεί και δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα. Το δεύτερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αναγκαζόμαστε πρώτον να γνωρίζουμε το τι ακριβώς θέλουν οι χρήστες μας για να το βάλουμε στην εφαρμογή. Αλλιώς δεν έχει νόημα προφανώς και δεν πρόκειται να χρησιμοποιεί κανένα στην εφαρμογή μας.
Και το δεύτερο είναι ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν διάφορα μεγέθη, αναγκαζόμαστε να αναπτύσσουμε ένα σχέδιο της εφαρμογής το οποίο να μπορεί να αναπτύσσεται. Και αυτό είτε μπορεί να είναι με κάποιο modular design, είτε με κάποιο σχεδιασμό το οποίο να είναι scalable. Πολλοί διάσημοι σχεδιαστές για mobile, όπως ο Brian Flink, που έχει γράψει και ένα βιβλίο του, είναι published από το Rai Media για το mobile design, αναφέρουν ξανά και ξανά ότι όταν σχεδιάζουμε ένα προϊόν, δεν θέλουμε να πάρουμε ένα προϊόν που είχαμε και το είχαμε σχεδιάσει με άλλα δεδομένα για μεγάλες οθόνες και να το μεταφέρουμε σε μια μικρή οθόνη, αλλά πρέπει να το σχεδιάσουμε από την αρχή. Αυτές τις ιδέες τις εφαρμόσαμε και στο Facebook, όπου ο Τζο Χιούιτ ήταν αυτός που έφτιαξε το Facebook iPhone application και ο στόχος του, όπως αναφέρει, δεν ήταν να φτιάξει απλά κάτι συμπληρωματικό στο κύριο website, αλλά να φτιάξει ένα προϊόν από την αρχή. Κάτι το οποίο θα το ξεκινούσε από την αρχή, θα το σκεφτόταν από την αρχή, θα ανακάλυπτε από την αρχή τι ακριβώς ήθελαν οι χρήστες του να επιτύχουν μέσα από μια mobile εφαρμογή και να το υλοποιήσει. Και είναι εξαιρετικά πετυχημένο το συγκεκριμένο application, πρώτον και από τις πωλήσεις που έχει στο App Store, αλλά και από το γεγονός ότι οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Facebook στο mobile είναι 50% πιο ενεργοί στο site από τους χρήστες που το χρησιμοποιούν απλά μέσω του παραδοσιακού browser. Ενεργοί σημαίνει ποστάρουν comments, κάνουν check-ins, τα λοιπά. Screen size, λοιπόν, το μέγεθος της οθόνης. 1024x768 είναι περίπου αυτό το μέγεθος. Και 320x480 που είναι αυτό που μας δίνουν τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα τώρα, αν και με το καινούργιο iPhone αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Είναι μόνο αυτό το μέγεθος. Ήδη έχετε χάσει δηλαδή περισσότερο από το 1 τρίτο του Canva που είχατε να δουλέψετε. Αυτό σημαίνει ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της σχεδίασης ξανά είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα θέλει να κάνει ο χρήστης όταν φτάσει στο site σας πρέπει να είναι εκεί για να μπορέσει να το κάνει. Μερικά παραδείγματα από αυτό είναι, το site της Southwest, είναι μια αεροπορική εταιρεία στην Αμερική. Όπως βλέπετε, πολλά διαφορετικά modules, δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνει ο χρήστης όταν θα φτάσει στο site. Ίσως ξεχωρίζει λίγο το κομμάτι το οποίο λέει να ψάξει για κάποιο εισιτήριο, αλλά και πάλι υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Αντίθετα, όταν δεις το αντίστοιχο application, τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Έχει 4 επιλογές, οι οποίες είναι ξεκαθαρισμένες. Η πρώτη από όλες είναι το να τον ειδοποιεί για πτήσεις που έχει να κάνει. Το δεύτερο είναι να κάνει κάποιο reservation, μια κράτηση, για μια καινούργια κράτηση. Το τρίτο είναι να κάνει κάποια αντίστοιχη κράτηση για αυτοκίνητο. Και όπως βλέπουμε, ήδη αυτό έχει μεγάλη διαφορά από αυτό σε αυτό. Είναι πολύ πιο απλοποιημένα τα πράγματα και οι λειτουργίες που έχει να κάνει ο χρήστης είναι ξεκάθαρες μπροστά του, ώστε να μπορεί να τις επιλέξει με ένα χτύπημα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το site της Bank of America. Αντίστοιχα, όπως βλέπουμε αριστερά, έχει πολλές επιλογές, είτε να αναζητήσεις πληροφορίες, είτε να κάνεις κάποιο login στο λογαριασμό σου. Ενώ αντίθετα στο site το mobile είναι δύο απλά πράγματα. Είτε κάνεις sign-in στο λογαριασμό σου για να δεις τις πληροφορίες που θες για το λογαριασμό σου, είτε βλέπεις που υπάρχουν υποκαταστήματα της τράπεζας κοντά σου. Άλλα παραδείγματα, στο Flickr, που είναι ένα site που ανεβάζει φωτογραφίες, στο κανονικό site υπάρχουν περίπου 60 ενέργειες που μπορείς να κάνεις από το βασικό μενού, τα οποία είτε έχουν κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά, είτε είναι να ανεβάσεις φωτογραφίες, να κάνεις comments σε κάποιες άλλες. Αντίστοιχα, όταν έγινε το mobile version του site, αυτό δεν είναι καν application, είναι μόνο 9 τα αντικείμενα που μπορείς να κάνεις interact. Όλα αυτά μας λένε βέβαια ότι ο χρήστης είναι ο κεντρικός κριτής και αυτός που κρίνει το κατά πόσο είναι επιτυχημένη η εφαρμογή και αυτόν για τον οποίο εμείς πρέπει να έχουμε το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν σχεδιάζουμε την εφαρμογή. Επίσης,
με το App Store και όλες τις εφαρμογές που έχουν βγει εκεί, να πούμε την αλήθεια, επίσης έχουν κακομάθει. Οπότε, άμα βγάλεις μια τέτοια εφαρμογή, δεν νομίζω να την αγοράσει κανένας. Και γιατί κανένας πιθανότατα δεν θα μπορεί να καταλάβει γιατί, τι ακριβώς πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Κάποια comments που είχε αυτή η συγκεκριμένη εφαρμογή ήταν «My iPhone is crying», ξέρω. Οπότε οι χρήστες έχουν γίνει αρκετά απαιτητικοί και απαιτούν από τους, και από τους developers αλλά και από τους designers να κάνουν εντελεχή δουλειά πριν βγάλουν μια εφαρμογή. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο χώρο είναι προφανώς ότι υπάρχουν όλες αυτές τις συσκευές που είπαμε με τις οθόνες να έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ξεκινήσαμε από το iPhone 3G που είχε 320x480 σε 3,5 ίντσες, αυτό είναι περίπου 164 pixel per inch. Μετά το Motorola Android και το Nexus One, λίγο μεγαλύτερη οθόνη, λίγο μεγαλύτερη ανάλυση, 264 pixels per inch. Και μετά το iPhone 4, το πιο πρόσφατο με το Retina Display, έχει 960x640 σε 3,5 ίντσες, αυτό είναι 326 ppi. Τι θα πει αυτό το PPI όμως? Όταν έχεις 72, είναι τόσο, κάτι που είναι τόσο μεγάλο, όταν είναι 240 θα είναι τόσο μικρό. Τι σημαίνει αυτό για εμάς τους designers? Ότι αν έχεις σχεδιάσει κάποια κουμπιά ή οτιδήποτε, στα 94 θα φαίνονται έτσι. Δεν είναι καλός projector αυτό, αλλά στα 266 δεν θα φαίνονται καν, όπως βλέπετε. Άρα ήδη έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό κατά βάση σημαίνει ότι και πρέπει να επιλέγουμε το ποια ακριβώς στοιχεία θα χρησιμοποιούμε στο design μας, είτε είναι εικόνες, είτε είναι κουπιά, είτε είναι οτιδήποτε από αυτά. Αλλά και θα πρέπει να τα σχεδιάζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε αυτά να προσαρμόζονται σε διαφορετικά PPIs ανάλογα με τη συσκευή που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Φανταστείτε να θέλετε να τρέξετε το ίδιο website και στο κινητό σας, αλλά και στο Google TV, όπου ας πούμε τρέχει σε ένα σύννεμα display πιθανότατα με μια ανάλυση, με ένα λόγο pixel per inch, όπως είναι αυτός που βλέπετε. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε κυρίως vector-based εργαλεία, τα οποία δημιουργούν εικόνες που να μπορούν να γίνουν scale σε διαφορετικά sizes και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε κάπως να το κάνουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, να το περιορίσουμε. Αλλά εκτός από αυτό προφανώς θα πρέπει να αποφασίσουμε κάθε layout ή κάθε στοιχείο που χρησιμοποιούμε σε ποιες συσκευές απευθύνεται. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσουμε το application μας τελικά για ποιους χρήστες το σχεδιάζουμε και αυτοί οι χρήστες ποιες συσκευές χρησιμοποιούν. Είτε είναι η τηλεόραση αυτό, είτε είναι το κινητό, είτε είναι ο παραδοσιακός browser. Πρέπει να, από πριν να έχουμε αποφασίσει συγκεκριμένα ποιο element θα πάει που. Μετά στη συνέχεια μπορούμε να φτιάξουμε κάποια default σχέδια ή εικόνες, να ζητήσουμε από κάποιο designer να φτιάξει κάποιες εικόνες. Και στη συνέχεια προφανώς μπορούμε αυτές να τις προσαρμόσουμε ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιούμε. Γενικά το να χρησιμοποιούμε web standards σε αυτό το κομμάτι και ειδικά τα CSS3 και HTML5 είναι πολύ χρήσιμο γιατί αυτά δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, να μπορούμε να προσαρμόζουμε τα στοιχεία που έχουμε σε διαφορετικές οθόνες. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα προφανώς είναι η ταχύτητα της εφαρμογής μας. Η ταχύτητα της εφαρμογής μας κυρίως επηρεάζεται από πολλά πράγματα, αλλά στα κινητά τηλέφωνα κυρίως είναι από το πόσο συχνά κάνουμε χρήση της κεραίας και κάνουμε χρήση του δικτύου και φέρνουμε δεδομένα από το δίκτυο, αλλά και πόσο έντονες είναι οι διεργασίες που κάνουμε πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Υπάρχουν διάφορα μικρά tips που μπορούν να βοηθήσουν να βελτιώσουμε την απόδοση της εφαρμογής μας, τα οποία είναι είτε μπορούμε να προσπαθούμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν το μέγεθος των δεδομένων που στέλνουμε πάνω από το δίκτυο,
Επίσης, θα το δούμε και στη συνέχεια, αλλά και στο mobile προσπαθούμε να, όσο το δυνατόν να μην κάνουμε πολλά redirects, αλλά να φορτώνουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε με ένα request, ώστε μετά η εφαρμογή να τρέχει χωρίς πρόβλημα και να μην χρειάζεται άλλα δεδομένα από το δίκτυο για να συνεχίσει. Άλλα πράγματα που χρησιμοποιούν τα CSS sprites είναι όταν, για παράδειγμα, πολλές εικόνες που χρησιμοποιούμε στην web εφαρμογή μας τις ενώνουμε σε μία εικόνα, σε ένα JPEG αρχείο. Μετά φορτώνουμε αυτό το JPEG αρχείο και χρησιμοποιούμε offsets και μεγέθη πάνω σε αυτό το JPEG αρχείο για να απομονώσουμε τα στοιχεία, να δείξουμε τα στοιχεία που θέλουμε. Με αυτόν τον τρόπο η εικόνα φορτώνεται μία φορά μόνο και αυτή μπορεί να περιέχει όλα τα στοιχεία αυτά που θέλουμε, είτε είναι εικόνες για κουμπιά, είτε είναι τα back buttons, είτε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Κάτι άλλο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατότερα files γίνεται, παρόλο που αυτό συνήθως δεν βοηθάει στην ανάπτυξη του κώδικα. Υπάρχουν όμως πολλά εργαλεία που όχι μόνο συμπιέζουν τον τελικό κώδικα σε κάτι που κυρίως δεν έχει κενά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν δείτε JavaScript files τα οποία κατεβαίνουν από το διαδίκτυο, θα δείτε ότι είναι μια μεγάλη γραμμή, χωρίς κενά καθόλου, το οποίο προφανώς δεν μπορείς να αναπτύξεις την εφαρμογή έτσι, αλλά υπάρχουν εργαλεία τα οποία κάνουν κάποιο post-processing πριν το κάνεις deploy και κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Και γενικά προσπαθούμε όσο το δυνατόν ο κώδικας μας να είναι και λιγότερες γραμμές, αλλά και να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Κάποια στοιχεία της HTML5 που μας βοηθάνε σε αυτό είναι ότι πολλές φορές μπορούμε να φορτώνουμε τα δεδομένα μόνο όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, όταν έχουμε μια εφαρμογή που έχουν φορτώσει όλα τα tips της εφαρμογής, αλλά δεν τα δείχνουμε ακόμα, μπορούν οι εικόνες, αν περιέχονται οι εικόνες σε αυτά, να φορτώνονται αργότερα, μόνο όταν τα δείχνουμε και κάποια άλλα τέτοια πράγματα. Φυσικά, το caching είναι ένα μεγάλο κομμάτι του mobile development και πρέπει να το χρησιμοποιούμε και με σύνεση, αλλά και όσο περισσότερο γίνεται, όσο πιο έξυπνο μπορούμε μάλλον. Και τέλος, το CSS3 και το Canvas. Το Canvas ουσιαστικά είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να σχεδιάζουμε και γραφικά, σαν να σχεδιάζαμε OpenGL, φανταστείτε, δεν ξέρω αν ξέρετε. Μπορούμε να σχεδιάζουμε διάφορες γραμμές και αυτό είναι καλύτερο από την άποψη γιατί χρησιμοποιεί ουσιαστικά τον επεξεργαστή, αλλά αντίστοιχα μπορούμε να αντικαταστήσουμε πολλές εικόνες που σημαίνει ότι δεν φορτώνουμε το δίκτυο και γενικά προτιμούμε να φορτώνουμε τον επεξεργαστή παρά το δίκτυο σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πόσο μετράει η απόδοση της εφαρμογής. Όλα τα μεγάλα site που υπάρχουν προσπαθούν και έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές για το πόσο καθυστέρηση πρέπει να έχει η εφαρμογή τους. Το Amazon.com, για παράδειγμα, λέει ότι έχει ανακοινώσει ότι ακόμα και με 100 milliseconds delay μπορεί να χάνει μέχρι και 1% σε πωλήσεις, γιατί μπορεί οι χρήστες να βαριούνται να περιμένουν ή να πηγαίνουν κάπου αλλού. Γενικά είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τους χρήστες το ενδιαφέρον των χρηστών αμύωτο καθ' όλη τη διάρκεια που τους παρέχει μια υπηρεσία. Η Google αντίστοιχα αναφέρει ότι για 500 millisecond καθυστέρηση η κίνηση αναζητήσεων πέφτει μέχρι και 20%. Και από κάποιες έρευνες που έκανε, αν οι χρήστες παρατηρούσαν αυτή τη μειωμένη απόδοση της εφαρμογής για πολύ καιρό, μέχρι και 2 εβδομάδες, συνήθως δεν έρχονταν ποτέ ξανά στην εφαρμογή. Άρα το καταλαβαίνουμε από αυτά τα νούμερα ότι το να κάνουμε την εφαρμογή μας να είναι όσο πιο γρήγορη γίνεται και να προσφέρει στο χρήστη μια εμπειρία που θα μπορεί να είναι αρκετά interactive και να μπορεί ο χρήστης να γίνεται immersed στην εφαρμογή, να ζει μέσα της, τότε χάνουμε τους χρήστες πάρα πολύ εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε βέβαια είναι το πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τις εφαρμογές. Αν παρατηρήσετε και τον εαυτό σας όταν χρησιμοποιείτε πιθανώς το τηλέφωνο, προτιμάμε γενικά να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο μας με το ένα χέρι και με τον αντίχειρα για να επιλέγουμε διάφορα πράγματα. Και μόνο σπάνια χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια για να κάνουμε interact. Κάτι που σημαίνει ότι
πρέπει και οι εφαρμογές μας αυτό να το λαμβάνουν υπόψη τους. Επίσης, αν από έρευνες που έχουν γίνει σε χρήστες, συνήθως οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν το τηλέφωνο τους για πάρα πολύ ώρα, αλλά για μικρά χρονικά διαστήματα, για πολλές φορές όμως μέσα στην ημέρα. Κάποιες έρευνες έχουν, από κάποια έρευνα, για παράδειγμα, 84% των χρηστών λέει ότι το χρησιμοποιεί στο σπίτι του, 80% σε διάφορες στιγμές χωρίς κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 74% χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του όταν περιμένει σε κάποια γραμμή και το 64% το χρησιμοποιεί στη δουλειά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πολλές δυνατότητες για διαφορετικές εφαρμογές, είτε είναι στο κοινωνικό εκπαιδείο, είτε είναι για όπου έχουμε εφαρμογές όπως το Facebook και το Twitter, είτε είναι τα λεγόμενα time killers, όπου για 5 λεπτά, όπως τα Angry Birds, περνάμε μια πίστα και δεν το ξαναχρησιμοποιούμε μετά για κάποιο καιρό, είτε είναι για να επικοινωνούμε, όπως είναι email εφαρμογές, το Skype, είτε είναι για να βρίσκουμε τοπικές πληροφορίες, όπως είναι το Yelp ή τα Google Maps, όπου μας αποκαλύπτουν πληροφορίες γύρω μας, είτε είναι για να βρίσκουμε κάποια πληροφορία, όπως είναι η αναζήτηση στο Google ή σε κάποια site όπως το Wikipedia, είτε χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο μας για να κρατάμε τα ραντεβού μας, μέχρι και για να το χρησιμοποιούμε ως φακό. Οι δυνατότητες είναι άπειρες και μπορείς να κάνεις πραγματικά τα πάντα. Πράγματα όμως που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σίγουρα είναι ότι οι χρήστες γενικά δεν μένουν πάρα πολύ καιρό στην εφαρμογή. Ένα πράγμα που εντυπωσίασε όλο τον κόσμο όταν το Facebook άρχισε να αναπτύσσεται ήταν ότι κατάφερε να κρατάει τον κόσμο στο site, στο κύριο site για πάρα πολύ καιρό. Γύρω στα 20 λεπτά κατά μέσο όρο την ημέρα, ενώ άλλα site δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν για 5 λεπτά. Γενικά, κάθε ένα document που φορτώνεται στο διαδίκτυο, συνήθως το βλέπουμε για λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα. Μετά κάνουμε κάποιο κλικ και πάμε παρακάτω. 52% όλων των επισκέψεων στα site που γίνονται ήταν συνήθως για λιγότερο από 10 σεκόν. Μπαίνουμε, βλέπουμε μια πληροφορία και μετά φεύγουμε. Και γενικά, συνήθως, ειδικά στο mobile, οι περισσότεροι χρήστες μένουν στο site μόνο 2 με 3 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι και το UI μας πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ο χρήστης μένει 2 με 3 δευτερόλεπτα, αν εσύ έχεις μια καθυστέρηση 500 μιλισεκόντ, είναι ήδη το 1.8. Άρα και η εφαρμογή μας πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορη, αλλά και τα στοιχεία που δείχνουμε στο χρήστη πρέπει να είναι αυτά ακριβώς που περιμένει να δει. Ένα άλλο point που ήθελα να κάνω για τα interactions με το ένα χέρι είναι ότι σημαίνει ότι το UI σας πρέπει να είναι εξαιρετικά απλό, οικό. Και αυτό είτε συνήθως είναι, όπως έχετε δει, στις περισσότερες εφαρμογές υπάρχει είτε μια μεγάλη λίστα που μπορείς να επιλέγεις, είτε μεγάλα κουμπιά που μπορείς να πατάς για να πηγαίνεις παρακάτω. Γενικά, όταν αρχίσουμε και κάνουμε input δεδομένων, τότε βλέπετε ότι αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε και το δεύτερο χέρι. Το τελευταίο point στο mobile development είναι οι δυνατότητες που μας δίνουν αυτές οι συσκευές και το πόσο αυτές μας βοηθάνε να αναπτύσσουμε πραγματικά καινούργιες ιδέες και καινούργιες εφαρμογές. Το πρώτο στοιχείο από αυτά ήταν προφανώς τα touch interfaces. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ, η Nokia είναι η πρώτη εταιρεία τώρα ακόμα τουλάχιστον. Θα δούμε σε λίγα χρόνια, σε πωλήσεις κινητών, αλλά όπως βλέπετε ο αριθμός των συσκευών που χρησιμοποιούν πια touch interfaces αυξάνεται πολύ αναλογικά. Και αναμένεται ακόμα και με τα digital keyboards, τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα όπως ξέρετε για να γράφεις. Ακόμα και με αυτό το πρόβλημα αναπτύσσονται πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ εύκολο να τα χρησιμοποιήσεις σε όλα τα υπόλοιπα interactions. Επίσης, όπως έχετε δει, τα stylus πια έχουν σχεδόν εκλείψει, δεν τα χρησιμοποιεί κανένας. Γιατί, όπως είπε και ο Steve Jobs κάποια στιγμή, if you see a stylus, they blew it. Το έχουν κάνει λάθος.
το σημαντικό κομμάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για touch interfaces είναι ότι χρησιμοποιούμε το δίκτυο του χεριού μας κυρίως. Και ο δίκτυος χεριού δεν είναι σαν ένα stylus που μπορείς να πετύχεις μια πολύ μικρή επιφάνεια. Αλλά είναι άγαρβος, γλιστράει, υδρώνουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Ήδη η Apple επίσημα, δεν είναι για το iPhone 4, είναι για το iPhone 3, έλεγε ότι πρέπει τουλάχιστον κάθε στοιχείο που υπάρχει στο UI σας να είναι τουλάχιστον 30 pixel πλατή και 50 pixel περίπου ψηλό. Αλλιώς ο χρήστης δεν θα μπορεί να τα αγγίξει. Φανταστείτε όταν έχεις ένα πάρα πολύ μικρό κουμπί να προσπαθείς να πετύχεις ακριβώς το συγκεκριμένο σημείο. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη προφανώς είναι ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν πάντα να μένουν στο ίδιο σημείο όταν αγγίζουν, αλλά μπορεί να γλιστράνε τα δάχτυλά τους στην επιφάνεια. Οπότε πρέπει πάντα να αφήνεις και κάποιο χώρο για να υπάρχει κάποιο περιθώριο λάθος στο κουμπί. Συνήθως όλα αυτά τα στοιχεία τα αναλαμβάνουν τα λειτουργικά συστήματα, αλλά όταν αναπτύσσουμε κάποιο mobile application, δεν είναι πάντα σαφές το πώς ακριβώς θα γίνεται το interaction. Γι' αυτό πρέπει να αφήνουμε και εμείς αρκετό περιθώριο λάθους, το οποίο κυρίως σημαίνει βέβαια να μην φτιάχνουμε πάρα πολύ μικρά κουμπιά, τα οποία ο χρήστης θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πατήσει. Κάποιες κινήσεις, οι βασικές κινήσεις που κάνουμε όταν χρησιμοποιούμε τα touch interfaces είναι αυτές, το απλό χτύπημα, διπλό χτύπημα, να κουνάμε το δάχτυλό μας, να σύρουμε το δάχτυλό μας πάνω στην επιφάνεια. Το flip είναι να κάνουμε μια πολύ γρήγορη κίνηση με το δάχτυλο για να ξαναλλάζουμε σελίδα. Το pinch είναι αυτό που κάνουμε όταν προσπαθούμε να κάνουμε zoom in και zoom out τις εικόνες. Το spread αντίστοιχα όταν προσπαθούμε να ανοίξουμε την εικόνα. Press είναι όταν κρατάμε το χέρι μας, το δάχτυλό μας αρκετή ώρα πάνω στο στοιχείο, το οποίο είναι σαν το αντίστοιχο του hover, θα λέγαμε, στα παραδοσιακά interface. Και rotate όταν είτε χρησιμοποιούμε τα δύο μας χέρια για να γυρίσουμε, να περιστρέψουμε ένα στοιχείο, είτε χρησιμοποιούμε το ένα δάχτυλο με το δίκτυ και τον αντίχειρα. Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και το ότι πια τα interface είναι touch. Για παράδειγμα, η Apple χρησιμοποιεί, όταν χρησιμοποιείς τα τέσσερα δάχτυλα, είναι διαφορετική η κίνηση, είναι σαν να κάνεις το Alt-Tab, αλλάζεις εφαρμογές. Όταν χρησιμοποιείς τα τρία δάχτυλα, μπορείς να αλλάζεις tabs στο browser. Και γενικά μπορούμε να κωδικοποιήσουμε πολλές τέτοιες κινήσεις στο interface που χρησιμοποιούμε και να δούμε ανάλογα, αλλά πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αν ο χρήστης θα καταλάβει τη συγκεκριμένη κίνηση, να πω εγώ ότι αν κάνω τρία tap και άλλο ένα εδώ είναι μια συγκεκριμένη κίνηση, δεν έχει προφανώς πολύ νόημα γιατί κανένας χρήστης δεν πρέπει να το καταλάβει. Γενικά λοιπόν βλέπουμε να αναπτύσσεται κάποιο συγκεκριμένο framework στο οποίο κινούμαστε κινήσεων και γενικά οι providers, οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα κινητά συνήθως προσπαθούν να μας δίνουν εργαλεία ώστε να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις ακριβώς τις κινήσεις. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε native development στο iPhone, στο iPhone 4, στο framework 4, συγγνώμη, δεν μας δίνει τη δυνατότητα πια να κάνουμε να παρακολουθούμε το κάθε δάχτυλο ξεχωριστά, αλλά υπάρχουν ήδη έτοιμα κάποια libraries τα οποία αυτόματα αναγνωρίζουν την κίνηση που κάνεις από αυτές και σου δίνουν κάποιο callback το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις εσύ για να εκτελεί το κώδικα που να εκτελείς αναγνωρίζει. Φυσικά όλες αυτές τις κινήσεις μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και για να ως μέρος της εφαρμογής μας και για να επιλέγουμε κάποια πράγματα, όπως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια εφαρμογή που μας δείχνει ρεστοράν στην περιοχή μας και έχουμε επιλέξει με το χέρι
ένα κύκλο για να μας δείξει μόνο restaurant στη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά επειδή ακριβώς όμως χρησιμοποιούμε αυτούς του είδους τις κινήσεις και επειδή υπάρχει και ο περιορισμός στο μέγεθος της οθόνης, κάποια πράγματα είναι διαφορετικά από τα παραδοσιακά interface που έχουμε συνηθίσει στους browsers. Για παράδειγμα, τα combo boxes πια δεν βγάζουν μια μεγάλη λίστα όπου πρέπει να επιλέξουμε γιατί προφανώς δεν υπάρχει χώρος. Αλλά αντίθετα βγαίνει αυτό το, είτε στο iPhone βγαίνει ένα αυτό το control που λέγεται picker, όπου μπορούμε και με το ένα χέρι να επιλέξουμε πολύ εύκολα, αλλά και να κάνουμε εύκολα και την κίνηση του scrolling για να δούμε τις άλλες τιμές. Είτε στο Android βγαίνει μια μεγάλη λίστα που επίσης μπορείς να κάνεις scroll και να επιλέξεις αυτό που θες. Αντίστοιχα αναπτύσσονται όμως και καινούργια controls που δεν υπήρχαν έως τώρα στα παραδοσιακά UI, όπως είναι τα multiple picker controls, όπου μπορούμε πολύ εύκολα να επιλέξουμε μια ημερομηνία ή μια ώρα με αυτόν τον τρόπο που είναι σαν δουλειοχέρις λίγο στα φορτάκια. Ένα άλλο πράγμα που αλλάζει σε σχέση με τα παραδοσιακά interface είναι ότι δεν υπάρχει πια η έννοια του hover και μπορεί αυτό συνήθως σε πολλά site το χρησιμοποιούν για να μας δίνουν έξτρα πληροφορίες όταν περνάμε πάνω από κάτι που είναι ενδιαφέρον. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι σε κάποια site κακοποιείται ή χρησιμοποιείται υπερβολικά το συγκεκριμένη τεχνική με αποτέλεσμα κάθε στοιχείο που υπάρχει στη σελίδα όταν περνάς από πάνω να σου βγάζει κάτι καινούργιο το οποίο γενικά κουράζει τους χρήστες και τους μπερδεύει. Επίσης και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι το να κάνω το mouse μου και να περνάω από κάποιο στοιχείο δεν σημαίνει ότι περιμένω να δω κάποια πληροφορία γιατί είναι απλά μέρος του navigation, ας πούμε, ενώ το να κάνει tap ο χρήστης ή να κάνει click δείχνει προφανώς ότι ενδιαφέρεται να πάρει περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο στοιχείο. Επίσης, με τα τηλέφωνα, ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες που είναι ήδη έτοιμες για μας, είτε είναι από τα geolocation services που παρέχονται από τα κινητά. Οπότε, ενώ στο Yelp, ας πούμε, πρέπει να πληκτρολογήσουμε ακριβώς ποια περιοχή μας ενδιαφέρει να δούμε ξενοδοχεία ή εστιατόρια, όταν πάμε στην αντίστοιχη mobile εφαρμογή, βλέπουμε αμέσως ότι με το που ανοίγουμε την εφαρμογή γίνεται αμέσως η αναζήτηση για εστιατόρια που είναι στην περιοχή. Μια μικρή παρένθεση για τα geolocation methods είναι ότι υπάρχουν γενικά 4 βασικές μέθοδοι. Είναι το GPS που προσφέρει μεγάλη ακρίβεια, γύρω στα 3 με 10 μέτρα ανάλογα με το αν είσαι σε εξωτερικό χώρο. Βέβαια σε εσωτερικό χώρο δεν δουλεύει και τόσο καλά. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι καταναλώνει την μπαταρία σε αρκετό βαθμό και πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με σύνεση και γι' αυτό τον λόγο δεν πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι θέλω ένα geolocation service και θέλω το καλύτερο δυνατό, αλλά θέλω την ακρίβεια που χρειάζεται η εφαρμογή μου, όχι την καλύτερη δυνατή ακρίβεια, αλλά αυτό που χρειάζεται ο χρήστης σε κάθε περίπτωση. Μια άλλη μέθοδος είναι να χρησιμοποιείς τα Wi-Fi. Υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων στην οποία γίνονται register τα access points με το σημείο το οποίο βρίσκονται και μετά μπορείτε είτε με κάποιο είτε triangulation τριγωνισμός, ευχαριστώ. Είτε με κάποιο τριγωνισμό να βρίσκεται μια πιο ακριβής θέση είτε να παίρνουμε κατευθείαν το location του access point. Μια παρόμοια μέθοδος χρησιμοποιείται και στα κινητά τηλέφωνα με τις κεραίες του 3G ή του GSM. Αυτό γενικά είναι μια καλή μέθοδος που μπορούμε να χρησιμοποιούμε γιατί έτσι κι αλλιώς το κινητό επικοινωνεί με τους σταθμούς βάσης που σημαίνει ότι δεν καταναλώνουν περισσότερη μπαταρία και η ακρίβεια ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε μπορεί να είναι από 300 γενικά μέχρι 1400 μέτρα ανάλογα με το πόσοι σταθμοί βάσης υπάρχουν στην περιοχή.
αλλά σε γενικές γραμμές είναι για τις περισσότερες εφαρμογές είναι αρκετά χρήσιμο. Μια τελευταία μέθοδος προφανώς είναι να χρησιμοποιούμε την IP address του κινητού τηλεφώνου για να βρίσκουμε το που βρίσκεται, αλλά αυτό είναι γενικά σε γενικές γραμμές καλό μόνο για να βρίσκουμε τη χώρα προέλευσης ή και την πόλη, αλλά με μικρότερη ακρίβεια. Για την πόλη, ας πούμε, για τη χώρα συνήθως έχει 99% ακρίβεια, για την πόλη γύρω στο 50%. Φυσικά, άμα χρησιμοποιείτε κάποιο VPN όπως του Πολυτεχνείου, μπορεί να εμφανίζεται εντελώς διαφορετική IP address. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι το πώς παρέχουμε στο χρήστη πληροφορίες, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι γνωρίζουμε και τη θέση του, αλλά και πιθανώς το χρόνο, δηλαδή το πότε βρίσκεται κάπου. Προσπαθούν όλοι οι επιστήμονες και στις μεγάλες εταιρείες τώρα πια να δουν τι ενδιαφέροντα στοιχεία μπορούμε να εξάγουμε από αυτό και πώς μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για να παρέχουμε πληροφορίες στο χρήστη χωρίς καν αυτός να κάνει μια συγκεκριμένη αναζήτηση. Για παράδειγμα, μπορείς να περνάς έξω από το σούπερ μάρκετ και αν το γάλα στο ψυγείο σου έχει λήξει, να σε ειδοποιεί αμέσως το τηλεφωνό σου ότι δεν θα σε πάρει το γάλα. Για παράδειγμα, αν πλησιάζει η ώρα του μεσημεριανού, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με το πώς μπορούν να σου προωθούν προσφορές από τα γειτονικά εστιατόρια, με το τι κατάλογο έχουν σήμερα ή τι προσφορές μπορούν να σου παρέχουν. Γενικά πάλι αυτό είναι ένα ανοιχτό κομμάτι και ερευνητικά αλλά και από άποψη επιχειρηματικότητας και στη Silicon Valley πολλές εταιρείες προσπαθούν να ασχοληθούν με αυτό. Γενικά όμως οι δυνατότητες που μας παρέχει η συσκευή δεν είναι μόνο αυτές αλλά εκτός δηλαδή από τα location services υπάρχουν τα αξελερόμετρα. Μπορείς πια να έχεις ένδειξη για το orientation του κινητού με ψηφιακές πηξίδες. Υπάρχει φυσικά μικρόφωνο και κάμερα. Πια υπάρχουν και δύο κάμερες συνήθως για βίντεο διασκέψεις. Υπάρχει δυνατότητα οι servers να σου στέλνουν το cloud, να σου στέλνει αμέσως μηνύματα σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει φυσικά η δυνατότητα για peer-to-peer επικοινωνία είτε μέσω Bluetooth είτε μέσω Wi-Fi. Γενικά τώρα πια οι εταιρείες κινητών τηλεφώνων πειραματίζονται και με άλλου είδους sensors, όπως είναι το να καταλαβαίνεις αν είναι μέρα ή νύχτα. Τα RFID readers θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα επόμενα χρόνια και ήδη η Nokia αλλά και η Google έχουν ανακοινώσει ότι στην επόμενη γενιά κινητών τηλεφώνων τους θα υπάρχει ενεργός RFID δέκτης. Με αυτό μπορείς να ουσιαστικά υπάρχουν οι παθητικοί και οι ενεργοί δέκτες. Οι παθητικοί δέκτες γενικά τους βάζεις μπορείς να τους προσθέσεις σε όποιο αντικείμενο θες και μετά οι ενεργητικοί δέκτες όταν περνάνε απλά κοντά από αυτά τα αντικείμενα μπορούν να τα αναγνωρίζουν. Εφαρμογές για αυτό που έχω δει χαρακτηριστικά τελευταία είναι σε μουσεία, όπου μπορεί να περνάς από κάποιο ενδιαφέρον έκθεμα και αμέσως να σου έρχεται μια ειδοποίηση για το τι ακριβώς είναι το έκθεμα αυτό. Σε καταστήματα, όπου μπορείς να περνάς από τους διαδρόμους και να σου έρχεται κατευθείαν στο κινητό σου μια προσφορά, ας πούμε, για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Άλλα χαρακτηριστικά που είναι σε πιο πειραματικό στάδιο ακόμα είναι το πώς μπορούν να εισάγουν κάποιο feedback στην οθόνη ώστε να νιώθεις διαφορετικά την επιφάνεια της οθόνης ανάλογα με το πώς και την αξιοποιήσεις. Κυρίως αυτό η έρευνα υπάρχει για να μπορούν και οι τυφλοί να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα. Επίσης, άλλοι μετρητές που υπάρχουν είναι αναγνώριση της ρέτινας στο μάτι ή των
των fingertips για να μπορεί να, να το κινητό τηλέφωνο να ταυτοποιεί τον, τον χρήστη του. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι προφανώς είναι το orientation. Μπορούμε να σκεφτόμαστε την εφαρμογή μας, πώς θα χρησιμοποιείται ανάλογα με το πόσο χρήστης κρατάει το τηλέφωνο. Είναι διαφορετικό να, να το κρατάει κάθετα και να, να έχουμε τη, τη μεγάλη επιφάνεια στον κάθετο άξονα. Προφανώς όταν γυρίζει το, το κινητό, είτε προφανώς και το iPad, το οποίο είναι, έχει πιο μεγάλη διαφορά στην αναλογία, έχουμε εντελώς διαφορετική εικόνα της εφαρμογής. Και όπως βλέπετε σε αυτό το παράδειγμα, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε να, να βλέπουμε άλλες περιπτώσεις, να, να εξετάζουμε άλλες, άλλα σενάρια χρήσης που δεν τα φανταζόμαστε με, το, με τους παραδοσιακούς υπολογιστές. Για παράδειγμα, εδώ ένα, ένα netbook το οποίο μπορεί να γυρίζει ανάποδα. Μπορούμε να δείχνουμε τις συνταγές μαγειρικής, για παράδειγμα, όταν η κυρία εδώ φτιάχνει το φαγητό της. Μια εφαρμογή πολύ μια άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το, το Yelp, στο οποίο υπάρχει ένα augmented reality, λέγεται, στο οποίο μπορείς να βάλεις την κάμερα και να βλέπεις μέσα από το κινητό σου. Προφανώς καταλαβαίνει και το που βρίσκεσαι από το location, αλλά και χρησιμοποιώντας τα αξελερόμετρα αλλά και την πηξίδα να καταλαβαίνει το πού ακριβώς κοιτάει το τηλέφωνο και αντίστοιχα να σου δίνει πληροφορίες για το πού βρίσκονται τα ενδιαφέροντα εστιατόρια, δεξιά-αριστερά και το προς τα πού πρέπει να κινηθείς. Μια άλλη τελευταία εφαρμογή που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι πώς χρησιμοποιούμε τις ίδιες τις εικόνες ως είσοδο στις εφαρμογές μας. Για παράδειγμα, η Google έχει παρουσιάσει ένα πειραματικό προϊόν στο οποίο τραβάς φωτογραφίες και αμέσως προσπαθεί το λογισμικό να βρει είτε κείμενο είτε κάποια συγκεκριμένα pattern στη φωτογραφία και να αναγνωρίσει και να κάνει μια αναζήτηση με βάση αυτό. Γενικά δουλεύει καλά για φωτογραφίες που είναι ξεκάθαρο το, είτε το κείμενο είτε είναι κάποιο πολύ γνωστό landmark, όπως για παράδειγμα το demo που χρησιμοποιούμε συνήθως είναι με το πύργο του Eiffel. Οπότε αμέσως μπορείς να βγάζεις, να φανταστούμε ότι στο μέλλον θα μπορείς να βγάζεις φωτογραφία οτιδήποτε και θα γίνεται αυτόματα μια αναζήτηση. Μπορούμε ακόμα άλλωστε να φανταστούμε ότι στο Facebook, αν προχωρήσει λίγο περισσότερο η αναγνώριση προσώπου, θα μπορείς να βγάζεις φωτογραφία κάποιον και αμέσως να σου φέρει το προφίλ του. Άρα, όταν μιλάμε για ανάπτυξη εφαρμογών, ποιες είναι οι επιλογές μας. Γενικά, είτε μπορούμε να αναπτύσσουμε στην κάθε πλατφόρμα με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της. Για παράδειγμα, όταν αναπτύσσουμε native εφαρμογές σε iPhone, δουλεύουμε σε Objective-C. Σε Java, συγγνώμη, στο Android, η Google χρησιμοποιεί Java και κάποια συγκεκριμένα APIs που παρέχονται. Γενικά, εντάξει, η εκμάθηση μιας γλώσσας δεν είναι τόσο δύσκολη, αλλά το πρόβλημα είναι ότι προφανώς όταν αναπτύξεις μια ολόκληρη εφαρμογή σε Objective-C δεν είναι τόσο εύκολο και να τη μεταφέρεις αντίστοιχα από ένα iPhone σε ένα Android. Παρόλο που ίσως, ακόμα και αν δεν λάβουμε υπόψη μας ούτε τη διαφορά στις οθόνες, ούτε τη διαφορά στο hardware και μόνο η μεταφορά μιας εφαρμογής από μια γλώσσα προγραμματισμού σε μια άλλη έχει τις δικές της, τα δικά της προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο γενικά προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε κάποια πρότυπα και ένα πολύ καλό προφανώς είναι και οι web εφαρμογές, τα web πρότυπα που είναι το HTML5, το CSS3 πια και η JavaScript. Το πλεονέκτημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι μπορούμε πάντα να γράψουμε μια εφαρμογή η οποία θεωρητικά θα παίζει σε όλα τα κινητά τηλέφωνα. Το μόνο πρόβλημα βέβαια είναι το κατά πόσο είναι τα browser incompatibilities, γιατί προφανώς στο Android τρέχει κάποια version του Chrome, στο iPhone τρέχει κάποια version του Safari. Αλλά γενικά τα standards ακολουθούνται τουλάχιστον από αυτές τις δύο εταιρείες. Μόνο η Microsoft δεν ακολουθεί ως τώρα, αλλά με το 9 προσπαθεί και αυτή να καλύψει το χαμένο έργο.
Το μόνο πρόβλημα με τις web εφαρμογές είναι γενικά ότι μας αναγκαστικά, επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στα ενδότερα του κινητού τηλεφώνου, μας αναγκάζει να σχεδιάζουμε εφαρμογές που είναι γενικά thin clients, δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε access και προβολή των δεδομένων, αλλά δεν μπορούμε να τρέξουμε εφαρμογές οι οποίες αναμένουμε να έχουν κάποια είτε P2P λειτουργία είτε κάποιο server κομμάτι, γιατί δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε το κινητό ώστε προφανώς να είναι ανοιχτό όλη την ώρα στην ίδια web σελίδα ή να αναμένουμε ο χρήστης να έχει ανοιχτή την ίδια web σελίδα. Βέβαια και στο iPhone, να μου πείτε, με το sandbox μοντέλο μόνο μια εφαρμογή μπορεί να τρέχει ανά πάση στιγμή και οι δυνατότητες multitasking και εκεί είναι περιορισμένες. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας περιορισμός που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Γενικά βέβαια με το cloud, με το μοντέλο cloud, αρκετές από τις εφαρμογές το μόνο που κάνουν είναι να μας παρουσιάζουν τα δεδομένα ή να επεξεργάζονται τα δεδομένα και να μας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα, είτε εμείς να προσθέτουμε κάποια δεδομένα ενεργητικά, αλλά είναι ένας περιορισμός που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Παρ' όλα αυτά, τελευταία έχουν αναπτυχθεί αρκετά frameworks όπως είναι το PhoneGap και το Titanium, τα οποία προσπαθούν ουσιαστικά να εκμεταλλευτούν και τις δύο και τα πλεονεκτήματα για τους δύο κόσμους. Αυτά ουσιαστικά είναι ένας wrapper. Είναι ουσιαστικά όταν αναπτύσσεις με αυτά τα frameworks, χρησιμοποιείς μια εφαρμογή, μια native εφαρμογή, η οποία όμως τρέχει κάποιο web browser μέσα στην εφαρμογή και σου προσφέρει όλα τα APIs που υπάρχουν στο τηλέφωνο, σου τα δίνει ως JavaScript APIs και μπορείς να τα χειρίζεσαι μέσα από JavaScript. Και γενικά φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο χώρο τελευταία. Οπότε αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Όσον αφορά την κόντρα μεταξύ iPhone και Android, γενικά εγώ προτιμώ το iPhone επειδή παρέχει ένα πιο καθαρό interface, ας το πούμε έτσι. Και μια βασική διαφοροποίηση κιόλας είναι ότι στο iPhone έχουμε, όπως βλέπετε, ένα μόνο κουμπί, το Home Button, ενώ στο Android υπάρχουν 4. Γενικά, όσο περισσότερες επιλογές δίνει στο χρήστη, τόσο περισσότερες πιθανότητες είναι αυτός να κάπως να μπερδευτεί. Και γενικά, από το να περάσει από τη μία πλατφόρμα στην άλλη, έχει κάποιο χρόνο που σου είναι δύσκολο να προσαρμοστείς. Από καθαρά άποψη design όμως, το καλό με το iPhone είναι ότι επειδή ακριβώς έχει μόνο ένα κουμπί, σε αναγκάζει να βάζεις όλα τα στοιχεία που θες να χρησιμοποιήσεις πάνω στο interface, πάνω στην οθόνη. Ενώ για παράδειγμα στο Android θα μπορείς θεωρητικά να χρησιμοποιήσεις το menu button, να βγάλεις κάποιο pop-up στο οποίο θα αρχίσεις να προσθέτεις στοιχεία. Στο iPhone δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όλα τα στοιχεία πρέπει να πάνε πάνω στην οθόνη, γιατί το home button δεν υπάρχει το αντίστοιχο menu αυτό το miscellaneous κουβάς για τα όλα τα παρελειπόμενα. Αυτό σε αναγκάζει, πάλι είναι θέμα το πόσο θες να εστιάσεις την εφαρμογή σου, σε αναγκάζει πάλι να σκεφτείς τι είναι αυτό πραγματικά που θέλω να πάει να μπει στην οθόνη για να μπορεί ο χρήστης να το χρησιμοποιεί. Και περνάμε λίγο στο πιο τεχνικό κομμάτι της παρουσίασης. Θα δείξω λίγο ένα framework το οποίο είναι για web development, ένα library ουσιαστικά, το JQTouch. Θα ξεκινήσω λίγο με ένα recap της jQuery. Από ό,τι μου είπε ο Διονύσης, το έχετε κάνει ήδη, οπότε δεν θα είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσετε. Το βασικό κομμάτι που μας προσφέρει jQuery είναι η δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε το DOM, όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην Java, στη σελίδα, στην HTML, με ένα πολύ καλό τρόπο. Υπάρχουν τα λεγόμενα selectors, οι επιλογές. Για παράδειγμα, ο πρώτος μας φέρνει όλα τα στοιχεία που έχουν ID ή Hello. Ο δεύτερος μας φέρνει όλα τα στοιχεία τα οποία ανήκουν στο class Hello. Ο τρίτος μας φέρνει όλα τα στοιχεία που είναι div. Ο τέταρτος, όλα τα στοιχεία που είναι div και βρίσκονται κάτω από ένα element που έχει ID main. Το τέταρτο επίσης μας δίνει jQuery τη δυνατότητα, έχει κάποια utility functions τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε όλα αυτά τα δεδομένα που επιλέγουμε. Για παράδειγμα,
η συνάρτηση each, μπορούμε να της δώσουμε μια παράμετρο, και μια παράμετρο, ως μια παράμετρο μια άλλη συνάρτηση και αυτή θα πάει σε κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία που επιστρέφει ο selector και θα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη συνάρτηση. Άρα αυτό ουσιαστικά θα πάει σε κάθε στοιχείο, το συγκεκριμένο κομματικότητα θα πάει σε κάθε στοιχείο deep που υπάρχει και για κάθε στοιχείο deep θα εκτελέσει, θα κάνει cast αυτό το κομμάτι deep σε ένα jQuery object πάλι και θα εκτελέσει τη μέθοδο do something πάνω σε αυτό το object. Επίσης μας δίνει ένα πολύ καθαρό interface ώστε να μπορούμε να αλλάζουμε τόσο τα CSS attributes των στοιχείων, όσο και να εκτελούμε πολύ πιο εύκολα animations, όπως θα δούμε παρακάτω, και γενικά να κάνουμε τις εφαρμογές μας πολύ πιο εύκολα interactive από ό,τι θα μπορούσαμε με παραδοσιακή JavaScript. Λίγο μια μικρή επανάληψη στα χαρακτηριστικά του, στο πώς συμπεριφέρεται μια mobile εφαρμογή. Συνήθως φορτώνουμε μια HTML σελίδα με μια σελίδα που περιέχει το CSS και το JavaScript. Και γενικά, πέρα από αυτό, όλα τα interactions που γίνονται με το server γίνονται μέσω Ajax, με ασύγχρονο τρόπο. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, κάθε σελίδα να πρέπει να φορτωθεί εξ αρχής στην εφαρμογή. Είτε εξ αρχής μάλλον, είτε αν υπάρχει ανάγκη, είτε αν δεν ξέρουμε ακριβώς ποια στοιχεία θέλουμε να φορτώσουμε, να κάνουμε κάποιο ασύγχρονο call στο server όποτε χρειάζεται για να μας επιστρέψει τα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο που περιμένουμε ουσιαστικά το δίκτυο, γιατί το δίκτυο γενικά ως αυτό είναι πάρα πολύ αργό, για να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα. Δύο βασικά πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι τα βασικά μηνύματα είναι τα GET και το HTML GET και το HTML POST, αν και τώρα προσπάθως έχουν προσθεθεί το PUT και το DELETE. Γενικά κάθε ένα από αυτά έχει τη σημασιολογία του. Το GET δεν έχει, το μήνυμα είναι μόνο οι επικεφαλίδες, δεν έχει κάποιο κυρίως μέρος. Όλη η πληροφορία πρέπει να περνάει στο URL. Επίσης υπάρχει ανάλογα και με το ποιο client χρησιμοποιούμε, μπορεί να υπάρχει κάποιος περιορισμός, 254 χαρακτήρες αν θυμάμαι καλά. Και γενικά όταν στέλνουμε ένα μήνυμα GET σε ένα server, η σύμβαση είναι ότι αυτή η πληροφορία δεν θα πρέπει να αλλάζει, αυτό το αίτημα δεν θα πρέπει να αλλάζει δεδομένα στον χρήστη. Άρα το state, η κατάσταση που στην οποία βρίσκεται ο server πριν και μετά το αίτημα πρέπει να παραμένει η ίδια. Είναι απλά για να ανακτούμε πληροφορίες. Αντίστοιχα, όταν κάνουμε ένα post, η διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε κύριος μέρος και όλες οι παράμετροι περνάνε στο κύριος μέρος. Και με ένα μήνυμα post αλλάζουμε δεδομένα στο χρήστη. Είναι ουσιαστικά σαν να κάνουμε, αν είχαμε μια βάση δεδομένων, είναι το αντίστοιχο του να κάνουμε μια update εντολή. Το put και το delete, όπως καταλαβαίνετε, είναι αντίστοιχα το insert και το delete. Χρησιμοποιούνται είτε για να διαγράψουν κάποια resources που υπάρχουν στο server, είτε για να δημιουργήσουν κάποιο νέο resource. Και φυσικά στο post δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο μέγεθος του μηνύματος, μπορεί να είναι όσο μεγάλο θέλει. Με απλά λόγια, φέρνουμε πληροφορία χρησιμοποιώντας ένα GET, στέλνουμε πληροφορία χρησιμοποιώντας ένα post. Πώς το κάνουμε αυτό τώρα? Χρησιμοποιούμε ένα πρωτόκολλο το οποίο λέγεται Ajax, το οποίο είναι asynchronous JavaScript XML. XML, όταν δημιουργήθηκε το πρωτόκολλο χρησιμοποιούσαν XML, τώρα πια δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ την XML, χρησιμοποιούμε JSON. Κυρίως για λόγους απόδοσης, επειδή τα JSON μηνύματα είναι πολύ πιο μικρά από τα αντίστοιχα XML και ουσιαστικά δεν χάνουμε πολλά πράγματα από την πληροφορία. Όσον αφορά τις ασύγχρονες συνδέσεις, διάλειμμα.
Ξέρετε ότι σας πήρα λίγο μονόδευμα την προηγούμενη ώρα, αλλά είχα πολλά να πω και ήθελα να συμβεστώ ότι θα βγει τουλάχιστον ένα κομμάτι. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση, να σας τα πω ο οποίος τώρα. Θα καταλάβαμε όλοι όλα. Πες το. Έχουμε πιθανότητα από τις web εφαρμογές μας και του digital αντίστοιχα να έχουμε ως στοιχεία τα στοιχεία του τηλεφώνου και του αριθμού του χρήστη. Αυτά ως στα web frameworks, αυτό το web framework που θα σου δείξω τώρα δεν έχει τέτοιο API, αλλά αυτά τα hybrid framework που είπα, το PhoneGap και το Titanium, σου δίνουν ακριβώς αυτή τη δυνατότητα και μπορείς να, οτιδήποτε ουσιαστικά μπορείς να οποιοδήποτε API του τηλεφώνου μπορείς να δεις από μια native εφαρμογή, στο κάνουν ουσιαστικά expose και στο JavaScript. Αυτό είναι προσωπικά δεδομένα. Έλα. Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν φεύγουν από το τηλέφωνο. Δεν φεύγουν από το τηλέφωνο. Ναι, θα μπορείς όμως να αναστήσεις σε κάποιους σερβερς. Ναι, αλλά από τη στιγμή που ο κώδικας ουσιαστικά τρέχει μέσα στο τηλέφωνο σου, θεωρητικά μπορείς να τον ελέγξεις. Και ειδικά επειδή είναι JavaScript, μπορείς να τον ελέγξεις πολύ πιο εύκολα. Γιατί κατεβάζεις το JavaScript και βλέπεις ακριβώς τι κάνει. Δεν είναι ότι είναι ένα binary file. Άλλη ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, άμα θέλει κάποιος να δει τα προσωπικά σου δεδομένα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Από τη στιγμή που έχεις το application του. Στο... Εννοείς να είναι κάποιο application, ας πούμε, που δεν το εμπιστεύεσαι, να το κατεβάσεις εσύ και να το τρέξεις. Ναι. Και να... υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και είναι ένα από τα... Ένα από τα πράγματα που έχουν κατηγορήσει τα συγκεκριμένα frameworks, ότι κάνουν ουσιαστικά expose τα πράγματα που υποτίθεται ότι περνάζουν μόνο μέσα στο τηλέφωνο σε εφαρμογές αμφιβόλου προελεύσεως. Αλλά είναι ένας κίνδυνος που τον διατρέχεις πάντα, δηλαδή και σε κάποιο website. Αν δεις, θεωρητικά μπορείς να το ελέγξεις. Εντάξει, πάντα πρέπει να εμπιστεύεσαι τι εφαρμογές κάνεις install στο κινητό σου, έτσι καλύτερος, οπότε... Να το επεκτείνω λίγο. Με βάση όλα αυτά με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ένα κινητό, τώρα, ας πούμε, με το αξιλερόμετρο ή δεν ξέρω εγώ τι, πιο μετά με τα fingerprints κτλ. Μπορεί κάποιος να μπει στο κινητό σου και να ξέρει τα πάντα για σένα. Τα πάντα σε τρελό βαθμό, ας πούμε, μέχρι και δεν ξέρω τι. Σωστό αυτό, αλλά και πάλι είναι θέμα την εφαρμογή για να την κατεβάσεις εσύ για να τρέξει. Άρα, θεωρητικά, εκείνη την ώρα που κάνεις αυτό το download, ανοίγεις το browser για να δεις την εφαρμογή, ουσιαστικά πρέπει να εμπιστεύεσαι το site στο οποίο πας. Ναι, αλλά δεν πάει πολύ μακριά το πράγμα. Με όλη αυτή την ανάπτυξη, ας πούμε. Κοίτα, είναι αλήθεια ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι στο τηλέφωνο είναι πολλά περισσότερα από ό,τι προφανώς βρίσκονται σε οποιοδήποτε browser. Απ' την άλλη όμως είναι το τίμημα που πληρώνεις για να μπορείς να έχεις διαδραστικές επαφές. Και πάλι, ξαναλέω, από τη στιγμή που πας σε έναν provider που τον εμπιστεύεσαι, δεν έχεις λόγο να έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, και συναλλαγές κάνεις, αν πας στην τράπεζα, δηλαδή, δεν δίνεις το βιβλικό της κράτας σου. Τον δίνεις. Είναι της τράπεζας. Ξέρεις ότι είναι το site της τράπεζας. Το αντίστοιχο είναι και εδώ. Αν ξέρεις ότι είναι το site της τράπεζας και πιστοποιηθεί, δεν έχεις λόγο να αμφιβάλλεις θεωρητικά ότι αυτός κλέβει τα δεδομένα. Από κάποιο, η εφαρμογή προέρχεται από κάποιο υποτίθεται αξιόπιστο φορέα. Αλλά άμα ο φορέας αποφασίζει ότι θέλει τα προσωπικά σου δεδομένα, τον οποίο εσύ... Ναι, ισχύει. Ναι, συγγνώμη. Μπορεί να στα πάρει, είναι θέμα εμπιστοσύνης, ποιον εμπιστεύεσαι πια. Αλλά αυτό γενικά ισχύει σε όλες τις εφαρμογές που θα κατεβάσεις. Okay. Είτε στο κινητό σου, είτε και στο desktop σου. Οπουδήποτε. Όπως είπες ότι μέσα από JavaScript μπορούμε να προδώσουμε τέτοια δεδομένα ή και άλλα διάφορα δεδομένα. Έτσι, αντίστοιχα, μπορεί και από έναν απλό browser προς το κινητό να αλληλεπιδράσει το site που ακούμε κατά κάποιο τρόπο και να μας πάρει είτε δεδομένα είτε να χρησιμοποιήσει άλλα δεδομένα. Η εφαρμογή του browser, δηλαδή το Safari που τρέχει στο iPhone, δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να τα δει. Μόνο πρέπει να έχεις κάνει
Και εδώ είναι και πρέπει να έχει κάνει install την εφαρμογή που τρέχει αυτό το framework που ουσιαστικά κάνει expose αυτά τα APIs σε JavaScript. Και μετά εσύ πρέπει να κατεβάσεις μέσω αυτής της εφαρμογής αυτό το JavaScript που θα σου κάνει τη ζημιά. Συνεχίζω. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Ajax. Λοιπόν, το βασικό πλεονέκτημα όταν κάνουμε ασύγχρονες συνδέσεις είναι ότι προφανώς μπορούμε να αφήσουμε ότι αφήνουμε τον επεξεργαστή να ασχοληθεί με άλλα πράγματα την ώρα που εκτελείται πιθανότατα η αίτησή μας στο σερβερ. Για παράδειγμα, αριστερά βλέπουμε ένα σύγχρονος response και αριστερά ένα ασύγχρονος. Η αναλογία είναι σαν να κάνουμε polling, ας πούμε, στους μικροεπεξεργαστές. Θυμάμαι ότι κάναμε το πάλι ποτέ, το πρώτο 86. Είναι η διαφορά του να κάνεις polling και να περιμένει ο επεξεργαστής για μια απάντηση με το να έχεις τις διακοπές, τα interrupts, τα λεγόμενα στον επεξεργαστή και να ειδοποιείς εσύ μόνο όταν έχει έρθει η απάντηση. Το πλεονέκτημα φυσικά εδώ πέρα είναι κυρίως στο πόσο ότι η εφαρμογή, για παράδειγμα, όταν κάνουμε μια αίτηση μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, μπορούμε εμείς να κάνουμε κάποιο navigation, δεν παγώνει η εφαρμογή όσο εμείς περιμένουμε να εκτελεστεί η αίτηση στο server. Γιατί χρησιμοποιούμε JSON αντί για XML, το ανέφερα λίγο νωρίτερα, είναι μια απλοποιημένη μορφή. Γενικά το JSON μπορεί να μεταφέρει λιγότερη πληροφορία γιατί δεν έχει την εκφραστική δύναμη της XML, αλλά για τις περισσότερες χρήσεις είναι πολύ καλύτερο γιατί το φορτίο είναι πολύ λιγότερο. Το μεγάλο πρόβλημα με την XML είναι ότι πρέπει να έχεις αυτά τα tags, τα οποία και όταν τα ανοίγεις και όταν τα κλείνεις πρέπει να είναι τα ίδια και αυτό προφανώς είναι πολύ redundant. Το JSON είναι πολύ καλά integrated με την ίδια τη γλώσσα τη JavaScript και μπορείς να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, μεθόδους όπως το eval, το οποίο κάνει evaluate ένα string που το δείχνεις και το τρέχει ως κώδικα και να πάρεις κατευθείαν το object. Γενικά το eval δεν είναι πολύ καλό να το χρησιμοποιούμε γιατί ανοίγει πόρτες κάποιο άλλο site να μας βάλει κώδικα μέσα στην εφαρμογή μας και να αυτή να εκτελεστεί με άλλα δικαιώματα από αυτά που περιμένουμε. Οπότε γενικά χρησιμοποιούμε κάποιους συγκεκριμένους parsers που προσέχουν να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ας πούμε, έχετε κάνει JSON. Ωραία. Άρα μπορεί κάποιος να μου πει τι ακριβώς είναι αυτό. Ένα dictionary. Είναι ένα dictionary, ωραία. Άρα είναι ένα object το έξω και μέσα τι έχει. Έχουμε ένα object ουσιαστικά εξωτερικά, όπου μέσα έχει ένα πίνακα, είναι όχι τα curly brackets, τα άλλα παρενθέσεις, οι απλές, και μέσα αυτός ο πίνακας έχει δύο objects που έχουν ένα attribute name και ένα attribute location το καθένα. Γενικά, αυτή είναι η μορφή του JSON που το χρησιμοποιούμε ουσιαστικά συνέχεια στα Ajax request για να μεταφέρουμε τα δεδομένα από και προς το server. Οι δύο βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι json.parse όταν έχουμε δεδομένα σε ένα string και θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε object της JavaScript που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, αν έχω το string που βλέπετε για το variable lay και του καλέσω το parse, το object B που θα πάρω θα είναι ένα array object της JavaScript που θα έχει 6 στοιχεία μέσα, όπως βλέπουμε,
Και το πέμπτο, το έκτο στοιχείο από αυτά θα είναι το string hello. Μάλλον πρέπει να είναι το αυτό. Ναι, σωστά. Είναι B. Και η αντίστροφη διαδικασία είναι η μέθοδος Stringify, η οποία παίρνει ένα JavaScript object και μας δίνει ένα JSON. Για παράδειγμα, αν έχω ένα object με δύο attributes, ένα dictionary ουσιαστικά, όπως αυτό, και καλέσω το Stringify, θα μου δώσει ένα string το οποίο αναβαριστά το συγκεκριμένο, object. Γενικά, για να εκτελέσουμε ασύγχρονες αιθήσεις στο jQuery, χρησιμοποιούμε τις μεθόδους .ajax και γενικά υπάρχουν και shortcuts για το συγκεκριμένο, για να κάνουμε συγκεκριμένες αιθήσεις, που είναι get, post και get json, για να, όταν περιμένουμε συγκεκριμένα, να μας επιστραφεί ένα string σε json. Γενικά, αυτό που κάνουμε είναι φτιάχνουμε ένα object options όπου του περνάμε όλα τα δεδομένα που θέλουμε. Data είναι οποιοδήποτε object θέλουμε να αφήνουμε, δεδομένα που θέλουμε να περάσουμε στο χρήστη. Το data type ουσιαστικά μας δείχνει τι είδους δεδομένα είναι αυτά. Error και success είναι τα δύο callbacks, είναι δύο JavaScript functions οι οποίες θα εκτελεστούν αν αποτύχει το request ή επιτύχει το request αντίστοιχα. Και URL προφανώς είναι το URL στο οποίο θα γίνει το αίτημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, θα γίνει στον ίδιο server που ήμασταν πριν, στο postanimal.php. Και για να γίνει το call, απλά καλούμε το δολάριο που είναι το σήμα της jQuery γνωστό, .ajax, και περνάμε αυτό το object. Τώρα, αν για παράδειγμα έχουμε μια απάντηση που είναι ένα jQuery, JSON object, τότε κυρίως έχουμε δύο functions, αυτό που είναι όταν πετυχαίνει και όταν αποτύχει, και αυτό για παράδειγμα εδώ εκτελούμε πάνω στα δεδομένα που έρχονται, στην απάντηση δηλαδή, πάνω στο response. Εκτελούμε μια μέθοδο η οποία λέει πάρε από το dictionary το οποίο μου ήρθε, πάρε κάθε key value pair και στο tag που έχει ID animals πρόσθεσε μέσα αυτά τα συγκεκριμένα div που κατασκευάζουμε εδώ, όπου ουσιαστικά εδώ θα λέει, αν το τρέχαμε, θα έλεγε dog says bark, cat says meow, αντίστοιχα, όταν αποτύχει το call, εκτελείται κάτι αντίστοιχο, το οποίο, για παράδειγμα, αυτό που κάνουμε συνήθως στα websites, έχουμε πάντα ένα div το οποίο είναι σημασμένο με ID status και του περνάμε κάποιο και δημιουργούμε άλλο ένα div μέσα σε αυτό, ώστε να κάνουμε display το error για να ειδοποιήσουμε το χρήστη. Τα shortcuts για τα Ajax calls δεν διαφέρουν ουσιαστικά, απλά δεν έχουν error handling και είναι πολύ συγκεκριμένα τα data types που αναμένουμε στην απάντηση. Όταν κάνουμε get, αναμένουμε κάποιο XML ή HTML ή XML, και όταν κάνουμε get JSON, αναμένουμε η απάντηση να είναι ένα JSON object, το οποίο γίνεται και αυτόματα parse. Γενικά, πώς το χρησιμοποιούμε αυτό? Για παράδειγμα, όταν έχουμε μια φόρμα, μια απλή φόρμα, εδώ ας πούμε, όποιος έχει κάποια ερώτηση με διακόπτη από το κεμπρός, γιατί έχει πολύ κώδικα, έχουμε μια απλή φόρμα με ID main form, όταν θα γίνει post θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος post, και το document που θα πάει να παραλάβει το συγκεκριμένο αίτημα είναι το server.php. Από κάτω βλέπετε έχουμε ένα table που λέει έχει τρία rows και δύο columns. Το οποίο είναι το πρώτο, έχει το όνομα, βάζει το όνομά σου, το δεύτερο έχει το email, βάζει το email σου. Και το τρίτο είναι το submit button. Τώρα,
Αν πατούσαμε το submit σε οποιοδήποτε browser εδώ πέρα, ουσιαστικά θα έκανε κάποιο, δεν θα έκανε κάποιο Ajax call, θα έκανε το κανονικό HTTP post request. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλουμε, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε, κάνουμε trap ουσιαστικά την κλίση, όπου το κάνουμε κάνοντας register τον submit handler για το submit event στο αντικείμενο που έχει ID main form, που είναι η φόρμα μας ουσιαστικά. Και η μέθοδος η οποία θα εκτελεστεί τότε, τι λέει απλά, ότι φτιάξε ένα καινούριο object, που είναι το key vault, και μετά για κάθε, το συγκεκριμένο selector λέει ότι για κάθε αντικείμενο που υπάρχει μέσα στη main form και είναι τύπου input και δεν έχει type το submit, ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο inputs που είναι τα δύο πρώτα inputs, όχι το τρίτο που είναι το submit button, εκτέλεσε ένα function που λέει ότι ουσιαστικά φτιάξε μέσα στο key vault που είναι ένα dictionary με attribute, με key το type, το name που είναι name για το πρώτο, email για το δεύτερο, βάλε το value που θα έχει βάλει ο χρήστης, που είναι το el.value. Και αντίστοιχα μετά, μόλις κατασκευάσουμε αυτό το key vault στο object, που ουσιαστικά είναι τα δύο αυτά πράγματα που θέλουμε, το όνομα και το email, στέλνουμε αυτό το dictionary με ένα post request, με ένα Ajax post request στο server. Και το response ουσιαστικά τι λέμε, ό,τι απάντηση μου δώσεις, που είναι το response, και ουσιαστικά επειδή κάναμε post, αναμένουμε αυτό να είναι κάτι HTML, σε μορφή HTML, ό,τι υπάρχει βάλτο μέσα στο αντικείμενο που έχει ID response. Ουσιαστικά, συνήθως αυτό που κάνουμε είναι βάζουμε κάποια κενά divs με κάποια IDs που τα ξέρουμε ήδη, και μετά ό,τι έρχεται από το server πάμε και το βάζουμε μέσα. Και κάνουμε return false, έτσι ώστε το submit event που κάναμε όταν πατήσαμε το κουμπί να μην κάνει το default action, που είναι να κάνει το HTTP post request. Γιατί όλες οι ενέργειες που θέλαμε να κάνουμε γίνανε μέσω του Ajax. Προχωρώντας τώρα συγκεκριμένα στο JQTouch, που είναι αυτό το framework, θα δούμε κάποια απλά πράγματα, πώς είναι δομημένη μια εφαρμογή με βάση αυτό το framework, και διάφορα άλλα μικρά θέματα, όπως είναι πώς μπορούμε να φτιάξουμε λίστες που να φαίνονται διαφορετικά, πώς μπορούμε να κάνουμε override τα styles και να φτιάξουμε δικά μας styles για αυτές τις λίστες, πώς χρησιμοποιούμε τα animations και γενικά μετά πώς χρησιμοποιούμε handlers για να δούμε για να κάνουμε detect κινήσεις swipe και touch και tap ουσιαστικά. Το JQTouch είναι ένα library το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από το αντίστοιχο website. Αυτό που πρέπει να κάνεις προϋποθέτει ότι υπάρχει το jQuery. Και για να δουλέψει, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι ουσιαστικά πρέπει να βάλεις μια γραμμή που να φορτώνει το συγκεκριμένο αρχείο JS από ό,τι φορτωθεί το αρχείο jQuery. Για να μην μπερδευτείτε, υπάρχει και ένα άλλο project το οποίο λέγεται jQuery Touch και είναι διαφορετικό. Εμείς κάνουμε το jQuery Touch. Οπότε το header μας ουσιαστικά όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο framework είναι κάπως έτσι. Στην πρώτη γραμμή ουσιαστικά γίνεται import ένα CSS, και το οποίο καθορίζει, αυτό το συγκεκριμένο CSS μας το δίνει η εφαρμογή και καθορίζει κάποια στοιχεία, κάποια default themes που υπάρχουν από το library. Στο theme.css επίσης υπάρχουν διάφοροι developers που ανεβάζουν δικά τους themes, και εκεί μπορούν να μπουν, βάζουμε όποια styling options θέλουμε για τη δικιά μας εφαρμογή. Στην τρίτη γραμμή κάνουμε import το jQuery library, και στην τέταρτη γραμμή κάνουμε import το jQTouch library. Για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους του jQTouch, στην πέμπτη γραμμή
κατασκευάζουμε ένα global variable ουσιαστικά, όπου αρχικοποιούμε ένα singleton object το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να χρησιμοποιούμε τις μεθόδους. Γενικά η δομή της εφαρμογής, μιας εφαρμογής όταν χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο framework έχει ως εξής. Μέσα στο body της βασικής σελίδας, στο κυρίως μέρος, κατασκευάζουμε ένα div για κάθε σελίδα που θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αν έχω μια σελίδα που είναι η εισαγωγική σελίδα, τότε ένα div περιγράφει αυτή τη σελίδα και οτιδήποτε μετά θέλουμε να εμφανίζεται για τη συγκεκριμένη σελίδα στο χώρο που έχουμε, ας πούμε 320 ή 480, πρέπει να μπει μέσα σε αυτό το div. Όταν έχουμε η επόμενη σελίδα θα έχει ένα άλλο div. Μια τρίτη σελίδα, ένα άλλο div. Γιατί το κάνουμε αυτό? Όπως είπαμε, θέλουμε να φορτώνουμε όσα περισσότερα πράγματα γίνεται νωρίτερα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται η εφαρμογή μας κάθε και λίγο να χρησιμοποιεί το δίκτυο για να φέρνει τις υπόλοιπες σελίδες. Με αυτόν τον τρόπο, και επειδή η σελίδα είναι περιορισμένη, ουσιαστικά το φόρτωμα της εφαρμογής δεν είναι, τα στοιχεία πια σε κάθε σελίδα δεν είναι τόσο πολλά, που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε πολλά στοιχεία μέσα στο ίδιο HTML document. Αλλά και επειδή ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά όλα τα αντικείμενα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε υπάρχουν ήδη φορτωμένα στο DO και το library το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να τα αλλάζει αυτά με τον τρόπο που θα υποδείξουμε αργότερα. Για να κάνουμε navigate μεταξύ των σελίδων, όπως βλέπετε χρησιμοποιούμε A-tags, links, τα οποία όμως δεν κάνουν redirect πίσω στο server, αλλά χρησιμοποιούν αυτά τα anchors που είναι με τη δίεση και ένα string από πίσω, τα οποία ουσιαστικά κάνουν identify τη σελίδα την οποία θέλουμε. Καλό είναι όταν κατασκευάζουμε αυτά τα πράγματα να κρατάμε κάποια conventions υπόψη μας. Ένα από αυτά είναι ότι τα ID που χρησιμοποιούμε για τα divs πρέπει να είναι προφανώς μοναδικά, αλλά και να χαρακτηρίζουν τη σελίδα, και τα anchors που χρησιμοποιούμε να αντιστοιχούν σε αυτά τα divs. Όλο αυτό που κάνουμε, το να κατεβάζουμε τη σελίδα από την αρχή, δεν είναι πρώτον μεγάλο κόστος για το δίκτυο, αφού έτσι και έτσι πληρώνουμε και πολύ αργό την πρώτη φορά που ανοίγουμε τη σελίδα. Αλλιώς, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει και στους υπολογιστές, αλλά προφανώς δεν γίνεται. Έτσι, γιατί... Ναι, αλλά σκέψω ότι όταν ανοίγει ο χρήστης σελίδα, αναμένει να υπάρχει κάποια καθυστέρηση, γιατί είναι το συνέστημα ότι φορτώνει η εφαρμογή. Ενώ αντίστοιχα, αν κάθε φορά που πατούσες ένα link για να πας σε μια επόμενη σελίδα, αν περίμενες να φορτώνει όλη την ώρα το δίκτυο, τότε σημαίνει ότι και πολλά request κάνεις στο server, που σημαίνει ότι και την μπαταρία σου χαλάς, αλλά και μπορεί να ενώ δούλευε η εφαρμογή, ξαφνικά να μην δουλεύει. Για τη σκέψη κιόλας ότι με το κινητό προχωράς, εντάξει, άρα καλό θα ήταν να φορτώνεις όταν έχεις δίκτυο, να φορτώνεις όσο μπορείς περισσότερα από τη στιγμή που το έχεις, γιατί δεν ξέρεις τι πότε θα το χάσεις. Ωραία, αυτό είναι το παράδειγμα που μόλις έδειξα. Όπως βλέπετε στην πρώτη σελίδα υπάρχουν δύο, επειδή χρησιμοποιώ ένα UL. Αυτό που βλέπετε ουσιαστικά είναι η πρώτη σελίδα που είναι το πρώτο team που λέει ID example. Φαίνεται τη γράφω. Είναι αυτό το πρώτο ID που βλέπουμε εδώ με το example, και αυτό που έχει μέσα ουσιαστικά είναι μια unordered list,
Το class που θα το δούμε και αργότερα που λέει rounded καθορίζει το style, το στυλ της λίστας και μέσα του έχει δύο στοιχεία, όπου το ένα είναι ένα reference στη σελίδα 1 και το δεύτερο είναι ένα reference στη σελίδα 2. Αν πάω και πατήσω το page 1, όπως βλέπετε περνάμε στη σελίδα 1, όπου εδώ βλέπουμε υπάρχει ένα toolbar πάνω όπου έχει ένα έχει το page 1 που φαίνεται έτσι. Και γενικά υπάρχουν κάποιες δομές όπου αναγνωρίζει το library αυτόματα και τις μετατρέπει σε στοιχεία, σε ένα style το οποίο έχει τα styles έτοιμα, ώστε να εμφανίζεται με κάποιο, όπως καταλάβατε, κάποιο native feeling. Όπως είναι εδώ για παράδειγμα, ότι επειδή είπα το συγκεκριμένο div ότι είναι της class toolbar και επειδή έχει ένα H1 μέσα του και το πρώτο link που υπάρχει, δημιούργησε αντίστοιχα αυτό το σαν κουμπί. Αν ήταν σε native application θα ήταν κανονικό κουμπί. Εδώ είναι ένα link το οποίο έχει γίνει style με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε όταν μπορώ να το πατήσω να επανέρχομαι στην προηγούμενη σελίδα που είναι. Όπως εδώ δεν υπάρχουν requests, δεν γίνεται κάποιο request στο δίκτυο, γιατί όλα έχουν φορτωθεί ήδη. Και το μόνο ουσιαστικά που εκτελείται είναι κώδικας JavaScript. Αν αντίστοιχα πάω στη σελίδα 2, θα δούμε ότι βλέπουμε αυτό το πράγμα, όπου εδώ βλέπουμε ότι δεν έχω κάποιο toolbar class, οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Και μπορεί να ερωτήσει πάνω σε αυτό, στην βασική δομή. Το this is another page, πού πήγε. Κάνει link σε κάποια τρίτη σελίδα, όπου κατεβαίνει από το διαδίκτυο. Ναι, είναι η τρίτη σελίδα. Είναι αυτό που τη λέω. Ότι είναι με μαύρα γράμματα και δεν φαίνεται. Α. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει και πάντα που είναι this is another page. Είναι και αυτό ένα link. Είναι το link που βλέπετε εδώ. Αυτό είναι αυτό το πράγμα. Αυτά ως προς τη βασική δομή της επάρχησης. Αυτό ως προς τη βασική δομή της εφαρμογής. Άρα, αυτό που κάνουμε όταν κατασκευάζουμε μια εφαρμογή είναι επιλέγουμε ποιες σελίδες θα έχουμε στην εφαρμογή μας, προσθέτουμε αντίστοιχο αριθμό divs για κάθε σελίδα και προσπαθούμε να εκτηρούμε τα conventions για τα IDs. Και όταν θέλουμε κάποιο navigation, χρησιμοποιούμε κάποιες λίστες ή λίστες κυρίως με link items μέσα τους, όπου και τα anchors, ώστε να μπορούμε να κάνουμε navigate από σελίδα σε σελίδα. Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε external links, πρέπει να βάλουμε να χρησιμοποιήσουμε το option target is on blank. Για να μπορεί να ανοίξει το καινούργιο link σε διαφορετική σελίδα. Και το library από μόνο του, όπως είδατε, κάθε φορά που πατάμε στο link, αναλαμβάνει μόνο του το πώς θα γίνει το animation για να περάσουμε στο επόμενο div. Και φροντίζει επίσης κάθε div να γίνεται, το div στο οποίο βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή, να γίνεται fit ακριβώς στο χώρο, στο canvas το οποίο έχουμε. Φυσικά, όπως ανέφερε και ο φίλος πριν, μπορεί κάποια στιγμή να μην ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι τα δεδομένα που θέλουμε να φορτώσουμε. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντί να ορίσουμε ένα anchor element στο link, ορίζουμε κανονικά μια σελίδα. Για παράδειγμα, έχω αυτό το element εδώ, άμα δείτε.
όπου λέει είναι η σελίδα 2 ουσιαστικά, που είναι ό,τι είχαμε και πριν, απλά το έχω περάσει σε μια άλλη σελίδα, είναι loading.html. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν ο κώδικας μου έχει μόνο τη σελίδα 1 και τη σελίδα 3, ουσιαστικά έχω βγάλει το κώδικα για τη σελίδα 2, και, όπως βλέπετε εδώ, όταν φορτώνω τη σελίδα 2, δεν τη φορτώνω με κάποιο anchor, αλλά τη φορτώνω από το server κατευθείαν. Προφανώς, όταν το τρέξουμε αυτό, έχει ακριβώς την ίδια επίδραση με το προηγούμενο, με τη μοναδική διαφορά ότι πια η σελίδα φορτώνεται, η δεύτερη σελίδα δεν φορτώνεται από... Δεν είναι πια απλά μια μετάβαση, αλλά χρησιμοποιείται το δίκτυο για να φέρει το καινούργιο HTML. Γενικά, όταν θέλω να μπορούμε, όπως δημιουργούμε αυτό το global object που χειρίζεται όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα, μπορούμε να το περάσουμε κάποιες παραμέτρους, όπως είναι πώς θέλουμε να εμφανίζεται το status bar, αν αυτό γίνεται support από το συγκεκριμένο τηλέφωνο που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε στο iPhone μεταξύ άσπρης ή λευκής μπάρας στο πάνω μέρος. Μπορούμε να επιλέξουμε να υπάρχει κάποιο εικονίδιο που να αναπαριστά την εφαρμογή. Ή μπορούμε να επιλέξουμε, όταν φορτώνει ουσιαστικά η εφαρμογή, να εμφανίζεται κάποιο startup screen. Όπως γίνεται ακριβώς δηλαδή και στις native εφαρμογές συνήθως. Γενικά, όπως είδατε, πριν χρησιμοποιούσαμε, γενικά χρησιμοποιούμε αρκετά τις λίστες, γιατί και βολεύει και είναι ένας τρόπος που και πολλές native εφαρμογές επιλέγουν να μας παρουσιάσουν δεδομένα, και είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος και να τα οργανώσουμε, αλλά και βολεύει, όπως είδαμε, και από την άποψη των interactions, γιατί μπορούμε και να τα χειριστούμε και με ένα δάχτυλο και να επιλέξουμε αυτά που θέλουμε, αλλά και πολύ εύκολα να κάνουμε scrolling για να δούμε περισσότερα δεδομένα. Όσον αφορά το styling, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μας δίνονται διάφορες δυνατότητες ήδη από το library, όπως τα 4 options που έχω εδώ, τα οποία φαίνονται έτσι. Και άμα θέλουμε, θεωρητικά μπορούμε να κάνουμε override τα συγκεκριμένα CSS classes που υπάρχουν ήδη δηλαδή, και να φτιάξουμε τα δικά μας. Γενικά, προφανώς, όταν φτιάχνουμε τα δικά μας, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τα web browser tools για να τσεκάρετε ποια styles χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή και από πού φορτώνονται. Για παράδειγμα, στο Chrome. Στο Firefox μπορείς να κάνεις δεξί κλικ, ας πούμε, inspect element. Και όταν επιλέξει κάποιο στοιχείο που βλέπετε εδώ, αριστερά σου λέει ποια styles χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή και από πού προέρχονται αυτά. Αν μπορούμε, βέβαια, εκτός από το να κάνουμε customize τα attributes, μπορούμε να χρησιμοποιούμε διαφορετικά animations για να μεταβούμε από σελίδα σε σελίδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε μια διαφορετική κλάση για το link tag, το οποίο μας πηγαίνει στην επόμενη σελίδα. Επιλογές που μας δίνει το library είναι slide, slide up, dissolve, fade, flip pop, swap και cube. Εδώ για παράδειγμα, το ένα χρησιμοποιεί το flip και το άλλο χρησιμοποιεί το swap. Για να τα δούμε και στην πράξη. Εδώ ο κώδικας που βλέπετε είναι ο ίδιος. Απλά το μόνο που έχουμε αλλάξει είναι εδώ τα δύο κλάσεις. Και όταν το τρέξουμε...
Όπως βλέπετε, δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις φαινομενικά εντυπωσιακά πράγματα στο χώρο του mobile, αρκεί να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Τώρα, όσον αφορά με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα events. Γενικά, όταν περιμένουμε κάτι ότι το μπορεί όταν περιμένουμε ότι ένα αντικείμενο θα το μπορεί ο χρήστης να κάνει interact μαζί του, το σημαίνουμε με την κλάση touch και τότε το library από μόνο του θα το αναγνωρίσει αυτό και θα μας επιτρέπει να προσθέσουμε handlers για να μπορούμε να εκτελέσουμε κώδικα όταν συμβαίνει το συγκεκριμένο event. Το library γενικά μπορεί και αναγνωρίζει από μόνο του τα συγκεκριμένα δύο interactions που είναι το touch και το swipe για παράδειγμα. Και για παράδειγμα αν πατήσουμε κάποιο αντικείμενο αλλά μετά πάρουμε το χέρι μας από αυτό χωρίς να φύγουμε ουσιαστικά από την οθόνη, ουσιαστικά δηλαδή το tap γίνει κάτι σαν drag, δεν γίνεται fire event, αναγνωρίζεται αυτό και το library από μόνο του αφαιρεί αυτό το active class από το συγκεκριμένο item. Αν κάνεις μια κίνηση swipe προς το πλάι, τότε θα γίνει fire το swipe event. Όλα αυτά απλά σημαίνουν ότι το document, εδώ απλά αρχικοποιούμε ουσιαστικά το JHTAT πάλι. Το document.ready είναι το event το οποίο εκτελείται όταν ουσιαστικά τελειώνει το φόρτωμα της εφαρμογής και ξέρουμε ότι έχει δημιουργηθεί το DOM και ουσιαστικά από εκεί ξεκινάμε συνήθως ό,τι αρχικοποιήσει θέλουμε να κάνουμε στην εφαρμογή μας. Εδώ ουσιαστικά τι λέμε, ότι όλα τα αντικείμενα όπου ανήκουν στην κλάση Touch θέλω να κάνουν handle το swipe function και όποτε γίνεται swipe να μου κάνουν ένα alert και να μου λένε έγινε swipe. Αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε όταν ξεκινάει το touch τότε να μην φαίνεται ότι είναι touch το συγκεκριμένο το item. Και όταν στον κώδικα, όταν γράφουμε στο HTML, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε την κλάση touch στα συγκεκριμένα tips που περιμένουμε να γίνουν interact. Όπως προσέξατε πριν, ήταν τα A-links, αυτόματα αναγνωρίζεται ότι αν τα χτυπήσει ο χρήστης προφανώς θα κάνει navigate. Ενώ εδώ έχουμε deep classes που δεν είναι αυτόματα, πρέπει να το δηλώσουμε εμείς ότι περιμένουμε ο χρήστης να κάνει interact. Και στον κώδικα είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αρχικοποιούμε στο head όλα τα libraries που θέλουμε. Είναι ο κώδικας που είδατε πριν που κάνει register τα δύο events. Και μετά, όπως βλέπετε, όταν έχω το class touch, μπορώ να χρησιμοποιήσω interactions. Το τρίτο div που δεν έχει το touch class, όπως θα δείτε, δεν θα μπορώ να το πατήσω. Για παράδειγμα, εδώ όταν το επιλέγω γίνεται highlight ή εδώ όταν το επιλέγω γίνεται highlight. Αυτό όταν το κλικάρω δεν γίνεται τίποτα. Αντίστοιχα, άμα κάνω swipe, αναγνωρίζει την κίνηση και μου δείχνει αυτό το alert message που θα βάλει. Αντίστοιχα και εδώ. Ενώ εδώ προφανώς δεν γίνεται. Πώς προσθέτουμε location services στο API, στην εφαρμογή μας, ένας πολύ απλός τρόπος. Μόνο αυτή η εντολή, όπως βλέπετε. Αυτό που θα μας γυρίσει είναι ένα function, εμείς θα πρέπει να το κάνουμε supply ένα function, όπου ουσιαστικά θα εκτελεστεί και όταν εκτελεστεί αυτό το function θα του περαστούν ως παράμετροι τα δεδομένα που θέλουμε, ένα latitude και ένα longitude.
Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη συντάξη είναι εδώ, το συγκεκριμένο object είναι το position, όπου έχει μέσα του ένα parameter chords, όπου μου δίνει το latitude και το longitude. Και ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται για να πάρετε το location είναι να καλέσετε αυτό το πράγμα. Συνήθως στα κινητά τηλέφωνα, στο iPhone και στο Android δηλαδή, οι browser όταν χρησιμοποιούνται μπορούν να καταλαβαίνουν, χρησιμοποιούν όποια μέθοδο είναι πιο εύκολη εκείνη τη στιγμή για να κάνουν προσδιορισμό του location με best effort είναι αυτό, δηλαδή δεν σας παρέχουν κάποια εγγύηση. Ενώ αντίστοιχα στα native APIs μπορείς εσύ να δηλώσεις πόσο καλή θες να είναι η ακρίβεια του location συνήθως. Να το δούμε πάλι στην κώδικα. Όπως βλέπετε, το μόνο που κάνω εδώ, έχω δύο span elements τα οποία χρησιμοποιώ για να βάλω μέσα τις πληροφορίες του κώδικα. Και το μόνο που γίνεται είναι ότι όταν φορτώνει το... Αυτό δεν χρειάζεται, δεν είναι του JKTouch, δεν είναι του συγκεκριμένου library, αλλά μπορείτε να το κάνετε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε browser. Γι' αυτό τον λόγο, όπως βλέπετε, δεν φορτώνουμε και τίποτα άλλο. Το μόνο που λέω είναι ότι όταν θα εκτελεστεί αυτό το πράγμα, φέρε το geolocation position και φόρτωσε το σε αυτά τα δύο στοιχεία που υπάρχουν εδώ. Αν το τρέξουμε αυτό. Και προφανώς όταν λάβουμε πια τις συγκεκριμένες παραμέτρους, υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες στο ίντερνετ που μπορούν να σου κάνουν και reverse geocoding, δηλαδή να τους παρέχεις εσύ αυτές τις δύο παραμέτρους και να σου δώσουν πίσω ένα human readable name, όπου θα λέει, ας πούμε, Greece Αττική. Όσον αφορά το orientation, μπορείς να κάνεις track to orientation change ουσιαστικά πρέπει να κάνεις set, να κάνεις bind το orientation change στο event, στο body, στο κυρίως μέρος της εφαρμογής, στο κυρίως μέρος της HTML σελίδας. Τελείωσα τώρα με την τεχνική παρουσίαση και ένα τελευταίο κομμάτι που θέλω να πω είναι κάποια εργαλεία που μου έχουν φανεί χρήσιμα και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμα στην ανάπτυξη εφαρμογών γενικά, αλλά και ειδικά για το mobile. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε όλοι είναι ότι ξεκινάμε, λέμε, ωραία, έχω μια ιδέα, να περάσω κατευθείαν να αρχίσω να γράφω κώδικα. Αυτό συνήθως δεν έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, γιατί πάντα υπάρχουν πράγματα τα οποία, ακόμα και το καλύτερο, όσο και έξυπνος να είσαι, και μπορεί να μην έχεις την καλύτερη ιδέα στην αρχή, αλλά καλό είναι γενικά, πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε να δημιουργείτε οποιαδήποτε εφαρμογή, σκεφτείτε ακριβώς το χώρο στον οποίο θέλετε να δουλεύει αυτή η εφαρμογή. Και γενικά, στα πρώτα στάδια, προσπαθήστε να σκεφτείτε όσες περισσότερες ιδέες γίνεται. Και δεν χρειάζεται να είναι όλες ποιοτικές, αλλά η ποσότητα μετράει. Μετά, σε κατοπινά στάδια, μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε ποια χαρακτηριστικά από κάθε εφαρμογή, από κάθε ιδέα που αναφέραμε, θεωρούμε ότι είναι αρκετά ενδιαφέροντα και θα θέλαμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή ώστε να επιλύει αυτά τα προβλήματα. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει πάντα να κάνεις είναι μπορείς να ψάχνεις στο διαδίκτυο να δεις υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει να λύσουν το ίδιο πρόβλημα με εμένα. Τι δοκιμάσαν αυτοί, τι κάνανε, πού αποτύχανε, γιατί αποτύχανε, ποια στοιχεία της εφαρμογής ήταν αυτά που δεν αρέσαν στους χρήστες πιθανότητα. Και το τρίτο πράγμα που είναι και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι
πρέπει να παρατηρείς τους χρήστες. Πρώτον, όταν έχεις δει ποια ιδέα είναι αυτή που θες ακριβώς να εφαρμόσεις, πρέπει να δεις ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα. Πότε το χρησιμοποιούν και πώς ακριβώς το χρησιμοποιούν. Μπορεί να συνήθως ανακαλύπτεις πράγματα που δεν τα φανταζόσουν. Γιατί και από τη δικιά σου εμπειρία είσαι μόνο ένας χρήστης. Την εφαρμογή στο ερμηνεία θα τη χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν μπορεί εσύ, ακόμα και ο καλύτερος designer να είσαι, δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι όπου όλοι οι χρήστες στους οποίους απευθύνεσαι να θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να τους παρακολουθείς και όχι μόνο να μιλήσεις μαζί τους, να δεις πώς βλέπουν αυτό το πρόβλημα που πιστεύεις ότι πρέπει να λύσεις. Ποια είναι τα σημεία αυτά που πιστεύουν αυτοί ότι υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία να αντιμετωπιστούν. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς και καλύτερες εφαρμογές να κάνεις, αλλά και καλύτερα προϊόντα κατ' επέκταση. Το επόμενο είναι να κατασκευάσεις ιστοριούλες. Τώρα θα μου πεις, παιδάκια, έμαθε να σχεδιάζω. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, όταν μου το πρωτοεξήγησαν αυτό, θεώρησα ότι είναι μεγάλη βλακεία, αλλά μπορείς να δεις κάποια πράγματα που είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σου δείξει κάποια πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα σκεφτείς μόνος. Πρώτον, με το να αρχίσεις να γράφεις ιστορίες, βλέπεις ακριβώς, κάνεις ουσιαστικά κάποια assumptions για το πόσο χρήστης θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή σου. Όταν θα πας να μιλήσεις με τους χρήστες, θα δεις αυτά τα πράγματα που σκεφτόμουν ότι μπορεί να κάνει ο χρήστης γίνονται έτσι στην πραγματικότητα ή δεν γίνονται. Έκανα κάπου λάθος. Και το καλό προφανώς όταν χρησιμοποιούμε ιστορίες είναι ότι και μπορούμε όπως βλέπετε εδώ να. Και κάποια interaction συγκεκριμένα, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα που περιμένουμε οι χρήστες, που περιμένουμε να κάνουν οι χρήστες στη ζωή τους για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή μας να τσεκάρουμε, αλλά και να αρχίσουμε να κοιτάμε πώς θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό design της εφαρμογής μας, σε πρώιμο στάδιο βέβαια. Το επόμενο στάδιο μετά τις ιστοριούλες είναι να φτιάξουμε ένα πρωτότυπο από χαρτί. Και αυτό στην αρχή μου φάνηκε αρκετά περίεργο, αλλά το πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να φτιάξεις εξαιρετικά πολύπλοκα σχέδια με κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, σε αυτό όπως βλέπετε χρησιμοποιήσαμε κάποια post-it ή μαρκαδόρους ή κάποιο screenshot από ένα Google Map. Και μπορείς να πας μετά στο χρήστη, ακόμα και όταν δεν έχεις γράψει καμία γραμμή κώδικα, όπου το να γράψεις κώδικα πάντα έχει την υπόψη σας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλο αυτό το πράγμα εμείς το φτιάξαμε μέσα σε μια μέρα και ουσιαστικά έδειχνε στο χρήστη όλη τη λειτουργικότητα που θέλαμε να έχει εφαρμογή. Αυτό για να το γράψουμε σε κώδικα θα έπαιρνε τουλάχιστον 5 εβδομάδες. Φανταστείτε, στο τέλος των 5 εβδομάδων να πηγαίναμε στο χρήστη και να μας έλεγε νομίζω ότι αυτά που έχεις γράψει, αυτά που έχεις φτιάξει, δεν ανταποκρίνουν τις ανάγκες μου. Ενώ άμα χαλάσεις μόνο ένα απόγευμα, πας στο χρήστη κατευθείαν και σου πει το ίδιο πράγμα, έχεις κλειτώσει πάρα πολύ χρόνο και χρήμα σε development effort. Και ουσιαστικά αυτό που κάνεις μετά, βίντεο δεν μπορώ να δείξω δυστυχώς γιατί δεν βλέπει ο ήχος, αλλά και στο βίντεο αυτό που κάνεις ουσιαστικά είναι κινηματογραφής το πώς περιμένεις οι χρήστες να κάνουν interact με την εφαρμογή σου. Μπορείς να ελέγξεις ότι όλα αυτά τα users, όλα αυτά τα use cases που έχεις φτιάξει για την εφαρμογή σου έχουν νόημα, ρε παιδί μου, σχηματίζουν ένα κύκλο και ότι δεν έχεις χάσει κάποια πράγματα. Όλα αυτά τα χρησιμοποιείς και για να ελέγξεις τον εαυτό σου, αλλά και να μπορείς να βοηθήσεις τους developers και τους engineers μετά να φτιάξουν το πρωτότυπο. Όταν πια έχεις περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία, φτάνεις σε ένα σημείο που αρχίζεις να γράφεις κώδικα. Και πάλι δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις αμέσως με όλη την εφαρμογή. Συνήθως ξεκινάμε με HTML mockups, που ουσιαστικά φτιάχνεις μια βασική μορφή HTML της σελίδας, δεν χρειάζεται ούτε όμορφη, να είναι ούτε τίποτα, το οποίο κατά βάση θα δείχνει τα interactions που μπορεί να κάνει ο χρήστης με τη σελίδα. Δηλαδή,
θα μπορείς να πατάς κάποια κουμπιά, θα πηγαίνεις από τη μία σελίδα στην άλλη. Δεν χρειάζεται πάλι να είναι όλη η εφαρμογή εκεί. Δηλαδή, άμα έχεις πει ότι θα χρησιμοποιώ το Geolocation API και μετά θα χρησιμοποιώ το Google Maps API για να δείχνω τη σελίδα μου στο χρήστη, δεν χρειάζεται να το φτιάξει όλο αυτό. Βάλε απλά ένα Google Maps χωρίς να δείχνει ακριβώς το position. Και απλά για να μπορείς και εσύ να βλέπεις ότι αυτό που κάνεις πραγματικά έχει νόημα και προχωράει. Αλλά και αντίστοιχα, όταν θα πας να μιλήσεις με το χρήστη, πάλι να έχεις να του δείξεις κάτι και ο χρήστης να μπορεί να σου δώσει ανάδραση επί συγκεκριμένων πραγμάτων. Τέλος, μια άλλη τεχνική που είναι πολύ διαδεδομένη είναι ότι το minimum viable product είναι ότι ακόμα και όταν κάνουμε launch ένα προϊόν, το κάνουμε με το απαραίτητος ελάχιστο ποσοστό λειτουργιών που χρειάζεται ο χρήστης για να μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Δεν χρειάζεται ούτε να βάλουμε πολύπλοκους αλγορίθμους που να κάνουμε πράγματα, δεν χρειάζεται. Αρχίζουμε με τα βασικά, βλέπουμε αν ο χρήστης πραγματικά έχει ανάγκη την εφαρμογή μας και μπορεί να τη χρησιμοποιεί με τον τρόπο που περιμένουμε και μετά μπορούμε από εκεί και πέρα να κάνουμε scale. Με αυτόν τον τρόπο και για συγκεκριμένα για startup εταιρείες, ας πούμε, όπου έχω κάποια εμπειρία, μπορείς να θεωρητικά να φτάσεις, να πείσεις κάποιους χρήστες κιόλας να σου δώσουν κάποια λεφτά, ώστε να ήδη να έχεις και κάποια revenues και να μπορεί η εταιρεία να προχωρήσει. Τέλος, πρέπει πολύ σοβαρά υπόψη σου να παίρνεις και αυτά που σου λένε οι χρήστες και να τα υλοποιείς, αλλά και να χρησιμοποιείς και συγκεκριμένες τεχνικές για να βελτιώνεις την εφαρμογή σου ανά πάσα στιγμή. A-B testing είναι μια διαδικασία στην οποία έχουμε ένα group χρηστών και κάποιοι από αυτούς βλέπουν μία εκδοχή της εφαρμογής, κάποιοι άλλοι βλέπουν μια διαφορετική εκδοχή της εφαρμογής. Και ανάλογα με το πώς αντιδρούν οι χρήστες στην εφαρμογή και πώς τη χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούμε μετρήσεις, πολλές μετρήσεις, σε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι έχουν νόημα. Για παράδειγμα, για πολλά sites είναι αν ο χρήστης αγόρασε το προϊόν που του έδειξα. Είναι για κάποια e-commerce site, το Amazon κάνει αυτό το πράγμα. Η Google χρησιμοποιεί, ας πούμε, αν ο χρήστης έκανε 2 ή 3 ή 4 αναζητήσεις τη μία πίσω από την άλλη. Όλα αυτά τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε για να μπορούμε κι εμείς ως designer των εφαρμογών να γνωρίζουμε κατά πόσο οι χρήστες τι είναι καλύτερο, μπορούμε να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, διαφορετικές προσεγγίσεις στο ίδιο πρόβλημα και να καταλήγουμε να δημιουργούμε μια εφαρμογή που να μπορούν οι χρήστες να την ευχαριστούν. Γιατί αυτό έχει και πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Μια απλή native εφαρμογή η οποία να έχει μόνο ένα browser. Γιατί και τα δύο APIs που υπάρχουν από τις δύο εταιρείες σου δίνουν ένα control το οποίο είναι browser ουσιαστικά. Και να φορτώνει η native εφαρμογή, ουσιαστικά να φορτώνει το site σου. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα και αντίστοιχα μπορεί να το πουλάς κιόλα σε αυτό, γιατί μετά το χειρίζεσαι από την άποψη του distribution, το πόσο οι χρήστες το μαθαίνουν, κανονικά είναι σαν να είσαι στο App Store. Οπότε αυτή είναι πάντα μια καλή λύση. Άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ.